Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου καμάτου, μικρό του μύρου καμάτου, κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Θανάσης Καδαμπάκας στο production, η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Καλό μήνα σε όλους, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και για τη σημερινή εκπομπή. Παρέα μαζί μας η Ελλάς Online με το Hold Double Play, όπου μπορεί να μιλάς απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps και όλα αυτά να τα έχεις μόνο με 23 ευρώ το μήνα. Για τους φίλους οι οποίοι είναι συνδρομητές Vodafone, η τιμή είναι 18 ευρώ το μήνα. Με τρία εισιτήρια για τον αγώνα του... Αυτό παλιό είναι, τώρα μας το βγάλανε. Τι μας το βάζουν εδώ πέρα. Αφήστε τα εισιτήρια. Λοιπόν, με μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος είναι καθημερινός και δίνει διακοπές στους φίλους οι οποίοι θέλουν να πάνε Ηράκλειο, Μύκονο και Σαντορίνη. Και όχι απλά θέλουν να πάνε, το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 έχει εξασφαλίσει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε αυτούς τους τρεις πανέμορφους προορισμούς. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει. Οι κληρώσεις ξεκινάνε από αύριο και γίνονται στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Γιάννη Πάγκου στις 11 και 4 ακριβώς. Με το που ακούτε το όνομά σου 11 και 4, τηλεφωνείτε στα 390 και αυτόματα κερδίζετε τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια σε Σαντορίνη, Μύκονο και Ηράκλειο για με δύο διαμονές. Αλφα μη 3 κενό, ονοματεπώνυμος το 54344, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Γράφετε αλφα μη 3, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμος και το στέλνετε στο 54344 οι φίλοι ακροατές οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε αυτό το πανέμορφο δώρο. Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει το κατήφορο, καθώς έχασε εύκολα από τον Παναθηναϊκό με 2-0. Με τον Ηρακλή να κάνει το χρέος του και να κερδίζει την Παναχαϊκή με 1-0. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Και με τον Μποροθρύλο να τον ακούμε πριν από λίγο να έχει πολύ άσχημα και δυσάρεστα μαντάτα για την οικογένεια του Άρη, καθώς μιλάει για 16 ομάδες στη Football League, για 16 ομάδες στη Super League και στην ουσία σαν να σου λέει δεν με ενδιαφέρει τη Leo Cup, εμείς λόγω ειδικών συνθήκων θα το αλλάξουμε το έργο. Έτσι λες. Έτσι λέει ο Μποροβίλος. Έτσι είπε στον Μπούζο. Εγώ δεν το υιοθετώ, ούτε το δέχομαι και το θεωρώ και έγκλημα κατά του Άρη. Μαγείρε. Θα χαμπάρι ότι δεν θα γίνουμε. Ρε φίλε, με συγχωρείς. Μπήκε ο Ιούνιος. Δηλαδή, με όσα έγιναν στο Ολυμπιακό Σβέρια 3-0, δεν κατάλαβες ότι ο Άρης δεν θα πάρει την Άγουσα για την Βίδα. Αυτό είναι μετά. Τι μετά είναι. Αυτό που λες είναι μετά. Μετά, αυτό είναι ρε. Μετά είναι. Μετά είναι. Τι μετά είναι. Μιλάτε τα πράγματα όπως έχουν, όπως ο Μποροθρύλος.
Ποιο μποροθρύλο. Εγώ τον λέω μποροθρύλο για ένα πολύ σημαντικό. Ποιο μποροθρύλο και αυτό κάνει μια καλά τη δουλειά. Θα σου πω για ποιο λόγο. Ναι. Αρχέ 2000-1999. Ναι, τι. Στο Καφταζόγλου Ηρακλή Ολυμπιακό μποροβίλο διαιτητή. Το 2000. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Το 2000. Το 2000. Τι πιο 2000, για παίζουμε. Το 2010 ήταν. Το 2000. Ποιο ρε. Ξέρει γιατί μιλάω. Τι θα μιλήσω. Ποιο, για ποιο πράγμα. Διαιτητή ο μποροβίλο. Ναι, ναι. Και φώναζε όλο το γήπεδο εν χορό. Μποροβίλο είσαι τρέλα με το θρύλου τη φανέλα. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ ωραίο σύνθημα. Τον πικάριζε και χωρίς τρελά πράγματα τον έβαλε στη θέση του. Ο κόσμος του Ηρακλείου τον έβαλε στη θέση του. Βεβαίως. Τον είδα. Αυτό αισθάνομαι. Εγώ αυτό λέω, ρε φίλε. Εσύ πες ότι δεν τον έβαλε. Να αισθάνομαι αέρια να έχω. Τι πάει να κάνει. Δηλαδή, ότι αισθάνομαι το κάνω. Στείλτα, άμα έχει αέρια. Δεν σε κάνω, ρε κόσμο. Για τέτοιο είσαι. Να για τέτοιο είμαι. Τώρα αυτό είναι σοβαρή κουβέντα που λες. Τώρα τι θα κάνουμε, τον Άρη αδικημένο. Φίλε, θα είναι έγκλημα κατά του Άρη, ναι, αν αλλάξει ξαφνικά η ιστορία, ναι, και δεν γίνουν αγώνες μπαράς χωρίς, ναι, να αποποιούνται των ευθυνών τους. Γιατί να και να απαλλάζουν των ευθυνών τους. Γιατί να γίνουν αγώνες μπαράς. Γιατί πρέπει να γίνουν αγώνες. Ποιος το είπε. Γιατί το καταστατικό, ο ΚΑΠ. Αλλάζει ο ΚΑΠ συνέχεια. Ρε φίλε, λέει, λέει ο ΚΑΠ. Κάθε χρόνο για ΚΑΠ την μεθεπόμενη σεζόν μπορεί να αλλάξει. Κάθε χρόνο αλλάζει. Κάθε χρόνο αλλάζει. Πώς θα γίνει η μεθεπόμενη. Το πρώτο, το θέμα δεν είναι ο ΚΑΠ, ούτε ο Μποροβίλος. Πάλι κάνετε πόλεμο στην Αθήνα, ναι, με τα Θεσσαλονικιώτικα φτερά του ΠΑΟΚ, να πούμε, και τα λοιπά, και του Άρη. Αυτό άκουσα από μένα. Ναι, και τα βάζετε με τους διαιτητές, μέχρι εκεί φτάνει η μαγιά σας. Η διαιτησία, κυρίες και κύριοι, είναι διαιτητής, κυρίες και κύριοι. Άσε εγώ εσένα, λέω τώρα. Με μένα μιλάς. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, τόσο καιρό, σας το έχω πει. Τι έγινε, ρε, με τον Ολυμπιακό για τη Βέρεια το 3-0. Ποιο βγήκε και μίλησε. Πήγαν ο Γεωργίας, ναι, πήγανε πολλοί παίκτες και ο Καλαϊτζίδης. Τελείωσε ο Άρης. Η Βέρεια έπεσε, τελείωσε. Του χρόνου τελείωσε. Αν δεν τη ρίξουν φέτος, εκκρεμεί ακόμα. Δεν εκκρεμεί. Υπεγράφει το καταστατικό για την Αλφα Εθνική, δεν ξέρω. Υπεγράφει ότι κατοχυρώνει τη βαθμολογία. Κατοχυρώθηκε η βαθμολογία, ναι ή όχι. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Για τις πρώτες θέσεις. Για τις πρώτες θέσεις. Για τις άλλες θέσεις. Όχι. Όχι ακόμα. Μάλιστα. Πάει και η Βέρεια. Πάει λοιπόν ο Καλαϊτζίδης. Εναντίον του Ραβανιτίδη. Ναι, αλλά πάει ο Γεωργίας εναντίον του. Πώς το λένε? Υπέρ του Μελισανίδη. Ναι. Και εναντίον του Μαρινάκη. Ναι. Όπως το εκλαμβάνουμε εμείς. Εγώ το εκλαμβάνω έτσι. Εμείς το εκλαμβάνουμε. Το εκλαμβάνεις έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι κάνει ο Άρης. Ο Άρης πάει και ζητάει, να πούμε, στην υφισταμένη του Μαρινάκη να τον σώσει. Τη στιγμή που πάει στο δικαστήριο ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης και λέει Ολυμπιακός Βέρεια στημένο 3-0. Τι με κοιτάς, ρε Ρινόκερε, τι με κοιτάς. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία που τι λες, είναι ιστορία, πάρα ρε, πολύ δύσκολο. Ρε Ρινόκερε, με κοιτάς, τι με κοιτάς, δηλαδή εσύ τι λες, δεν είναι έτσι. Όπως το ερμηνεύεις, έτσι ακούγεται. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι όταν πήγε να καταθέσει ο Καλαϊτζίδης ή ο Γεωργίας, για τον Γεωργία δεν ξέρω, ναι, ότι είχε στην πίσω άκρη του μυαλού του την ώρα που κατέθεται. Το νοιάζει το Μαρινάκι, τι είχε ο Καλαϊτζίδης στην πίσω άκρη του μυαλού του. Όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε εμείς ότι στην πίσω άκρη του μυαλού του είχε τον. Πώς το λένε, τον Αρβανιτίδη. Τον Αρβανιτίδη. Με ποιον έπινε καφέ ο Αρβανιτίδης τόσα χρόνια. Λοιπόν. Δεν έπινε με τον. Πώς το λένε. Με τον το Μαρινάκι. Δεν ξέρω αν έπινε με τον Μαρινάκι. Με αλλά έπινε, με από αυτά έπινε που έχουν βγει, με εμάς δεν έπινε πάντως. Άρα λοιπόν. Άρα είναι πρόβλημα. Α, είναι πρόβλημα. Πάλε τώρα το κλιματιστικό στους χωριστικούς. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι υπάρχει τεράστια προσφορά, ασύλληπτη προσφορά, η οποία δεν έχει ξαναγίνει από την εταιρεία, τη μεγαλύτερη εταιρεία σκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Προσέξτε καλά. Το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League. Juventus Barcelona. Μάλιστα. Αυτό είναι μάτς. Εφόσον κατακτήσει η Juventus το Champions League, έχετε 5.000 ευρώ συνολικό όφελος έκπτωση, όπως θέλετε πέστε το, στο Octavia ή στο Rapid. Εφόσον το πάρει η Μπαρτσελόνα, 4.500. Η προσφορά είναι ασύλληπτη, είναι καταπληκτική, είναι μοναδική για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ οικονομικό. Για τα αυτοκίνητα μου και τα Rapid και τα Octavia είναι πάρα πολύ καλά. Και για τους επαγγελματίες οδηγούς, τους οδηγούς ταξί και για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι είναι ιδιώτες. Νομίζω ότι δεν έχετε τώρα παρά να τηλεφωνήσετε αμέσως το 596-690 εφόσον είχατε σκοπό να πάρετε καινούργιο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι τέτοια τιμή δεν ξανάγινε, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Τέτοιες προσφορές δεν τις συναντάς συχνά και πιστέψτε με, πρέπει να προλάβετε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν και απεριόριστες ποσότητες αυτοκινήτων. 596-690, 596-596, τηλεφωνείτε τώρα
Υπάρχει 2.500 ευρώ το όφελος της απόσυρσης του αυτοκινήτου, συν 2.500 αν το πάρει η Γιουβέντους, συν 2 αν το πάρει η Μπαρτσελώνα. Είτε στην παράταση, είτε στον κανονικό αγώνα, είτε στα πέναλτι. Και έτσι κι αλλιώς κερδισμένοι είστε. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, με την διαδικασία Α02 ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344, καθώς τα εστήρια είναι από το αθλητικό Μετρόπολης και το Scratch, τα οποία σας εξασφάλισαν τα παιχνίδια για τον αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αναλφάβητο κόκκινο ο Μποροβίλιος είπε τη γνώμη του. Μίλες Μπούρδες, αν δεν ανέβουμε μόνοι μας θα τα καταφέρουμε. Εσύ λες είμαι αναλφάβητος επειδή είπα ότι η προκήρυξη του πρωταθλήματος λέει ότι οι ομάδες πρέπει να γίνουν 20 και ο Μποροβίλιος είπε 16. Η προκήρυξη της Εθνικής είναι με 20 ομάδες για σεζόν 15-16. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει είναι παράνομη. Το παράνομο και νόμιμο στην Ελλάδα είναι λίγο υποκειμενικό. Εσείς τα βάλατε με τον Ολυμπιακό στο στημένο το που λέτε ότι είναι, ξέρω εγώ, δεν απεδείχθη. Σε αυτό το οποίο κατηγορηθήκανε. Και πάτε εκεί πέρα με τον Καλαϊτζίδη και ανακατεύεστε σε στεμάτς Ολυμπιακού. Και τι περιμένετε τώρα ο Κριτσίκης να κάνει? Να σε χαϊδέψει τα αυτιά. Θα του δώσει μια κλανιά, πώς το λένε, ο Μαρινάκης από την Ξάνθη που είναι, θα βρεθεί να πούμε στον Πόντο. Πλάκα κάνετε, ξέρετε με ποιους τα βάζετε. Στον Πόντο ή στον Οδοπόντο. Εδώ δεν μπορέσατε, να τα βάλετε με το Αγιονέρι. Πάντα τα βάλετε με τον Κόκαλη και τον Όχι, ρε, το Αγιονέρι τι έγινε. Ρε, δεν μπορείτε να τα βάλετε με τον Πανσεραϊκό, βρε, ανίκανη. Τον Πανσεραϊκό. Τον Πανσεραϊκό δεν μπορείτε να τα βάλετε. Έξι με τους Εραίους. Με το παχύ το Σίγμα. Πάντα τα βάλετε, ρε. Πάτε και λέτε ότι έγινε ιστορία Ολυμπιακός, βέρε. Τι νοιάζει εσένα, ρε, που έγινε Ολυμπιακός, βέρε, ρε, καλά, εσύ, Δημήτρη. Τον πελάω θες να βρεις. Είναι υποχρεωμένος να πάει. Αφού το κάλεσε ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος. Ξέρω τίποτα, ρε. Εις βάρος του Άρη γίνεται όλα αυτά, αλλά πού να φανταστεί ο Καλαϊτζίδης ότι θα τον περάσει ο Πανσεραϊκός. Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία. Πού να φανταστεί ότι θα έχει τον Αμυγδαλή απέναντί του. Πού να φανταστεί ότι πήρε εκεί τους παλέμαχους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πού να φανταστεί ότι θα τον φάει λάχανο να πούμε ο Πανσεραϊκός. Δεν το φανταζόταν. Και πήγε εναντίον. Δεν είχε σκοπό να πάει εναντίον του Μαρινάκη ο Καλαϊτζίδης. Θα πρέπει να υπάρχει. Τον αυτό να. Μισό. Ο Καλαϊτζίδης είχε άλλα μέτωπα. Είχε τον πρόεδρο της Βέρειας τον παλιό, θα θέλει να πάρει τον Άρη. Εκεί γλυκοκοιτούσε ο άλλος. Τα ξέρεις από τον Αρβανιτίδης. Γλυκοκοίταζε τον Άρη, τον πάρει τζάμπα. Mm-hmm. Ο Αρβανιτίδης, πονηρός, ήθελε να πάρει τον Άρη τζάμπα. Τζαμπαντάν. Σου λέει ναι, εκεί και τα λοιπά, χωρίς χρέη. Τώρα, πάτα μπω εγώ μέσα εκεί πέρα. Και εκεί την είδε ο Καλαϊτζίδης. Δεν έπρεπε κάτω. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτά τα... Να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Μην τρελαθούμε τώρα. Σου είπα εγώ ότι λες ψέματα ή ότι αυτά τα οποία δεν ευσταθούν. Ερώτηση. Τι ερώτηση. Όταν βλέπω τον Μποροβίλο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε ρε. Ο Μποροβίλος είναι πιόνι, ρε. Ρε, άσε πιόνι. Πιόνι από το σκάκι είναι, ρε. Το ναι. Μετακινείο. Εντάξει. Όπως θες, πες. Μποροβίλος. Τι είναι ο Μποροβίλος. Λοιπόν. Ο Μποροβίλος είναι ένα. Δηλαδή, τι πρέπει να πω τώρα τον κόσμο. Να βγω και να ανοίξω το μικρόφωνο και να πω τι καλά που είναι τα πράγματα. Όχι, να του πει ότι ο Άρης ψάχνει αφημί. Δεν ξέρω τι κάνει. Περίμενε. Εγώ λέω ότι ο κόσμος πρέπει να είναι στις επάλξεις. Όταν φωνάζω. Όταν φωνάζω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από συσπήρωση, καθώς μας πολεμάνε. Μας πολεμάνε. Να πάρει ένα κλειδί. Μας πολεμάνε Λισαλέα, όπως την έκανε. Όπως την κάνανε στον Ηρακλή. Πάμε να την κάνουν στον Άρη τώρα. Μας πολεμάει Λισαλέα. Εσύ πες ότι δεν μας πολεμάει. Εδώ λέγανε ο άλλος ότι τα πήρε 500.000 από τον Μποροβίλο. Είπαν και ο άλλος δεν έκανε μήνυση. Ποιος μας πολεμάει. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο είναι. Μήπως είμαστε τρύπες. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες, εμείς δεν είμαστε πάντως. Εμείς μπορούμε να φωνάζουμε όσο θέλουμε. Σταμάτα εσύ, εσύ. Σταμάτα ρε κόκκινη. Ρε είπαν ότι τα πήρε ο Ηρακλής 500.000 για να πέσει. Έτσι έλεγε ο Βοριάς. Ο Νοτιάς ο Βοριάς έτσι. Ναι. Αυτόν που τον κατηγόρησε τον έκανε μήνυση ο άλλος. Όχι. Τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Τρύπα είμαστε. Δεν πάει έτσι. Τρύπα είσαι. Δεν πάει έτσι. Ρε τρύπα είσαι. Έλα ρε χι. Πάω Παναθηναϊκός τώρα θα μας πει τώρα η ιστορία. Άσε βρε τώρα που λαστρέλα σε μένα τώρα. Χι με έλεγες, δεν χαλάει αυτό το χι, ποτέ δεν χαλάει. Ξέρω εγώ τώρα, έχω πηγή. Θα πει ότι. Γιατί πετάξει από το ένα θέμα αυτό. Εσύ το κάνεις αυτό. Τι σχέση έχει αυτό που σου λέω, ρε, με αυτό που. Και αυτό που σου λέω εγώ, πρόσεχε τι σου λέω. Εσύ είσαι σίγουρος. Τι είμαι σίγουρος, ρε κόκκινε. Σίγουρος ότι τρεπήθηκε. Το είπε ο Βοριάς. Ρε, ο άλλος έκανε μήνυση. Όχι. Εμένα με πούνε ότι τρεπήθηκα, πήρα 500.000. Θα τον σκίσει τα βάρδουλα. Θα πάω αν δεν τα πήρα. Αν τα πήρα, κάνω την κότα. Τι να τον κάνω, άμα τα πήρα. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Άρα μη λες, μας πολεμάνε. Τι σε πολεμάει. Ρε φίλε, πολεμάνε τον Άρη. Ποιος τον πολεμάει τον Άρη. Ρε πλάκα μου κάνεις. Ποιος τον πολεμάει τον Άρη. Αυτά του Τσαλκίδη. Του Τσαλκίδη λες. Ποιον Άρη. Ο Άρης βγήκε δεύτερος με τον Πανσεραϊκό. Ποιος τον πολέμησε, ρε. Ποιος τον πολέμησε τον Άρη. Ρε φίλε.
Είχε άνθρωπο. Οι ομάδες πέφτουνε. Ακουδόρε, σαν άλλες σουλιοτοπούλες. Αρχίσανε και τεγιαύρι σου. Περίμενε, ρε, και πηδάνε το χορό του Ζαλόγκου. Περίμενε ρε. Το πολεμά τον Άρη. Μέχρι που έφυγε ο άλλος ο κεφάλας που ο Πόντιος που του Ρεχάγγελο βοηθός. Είχε ο Άρης διαιτησία καλή ρε. Ναι. Ισχύει. Είχε καλύτερα τον Πασαραϊκό. Ισχύει. Ποιος τον είπε τον Άρη να τον διώξει τον άλλον. Εμένα ρωτάς. Τον πολεμά τον Άρη. Τι περιμένεις, κάνεις αρκιανούς φίλους. Τον πολεμάν τον Άρη. Ποιο τον πολεμάει, ρε τον Άρη. Φίλε, εγώ δεν προσπαθώ να κάνω φίλε. Ποιον Άρη πολεμάνε, ρε, και ποιο Πάοκ πολεμάνε. Λέω τη γνώμη μου. Πήγαν οι πιο αγύμναστοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη στη λεωφόρο και φάγανε μόνο δύο. Ξετίο του διαιτητή, θα έπρεπε να φάνε πέντε. Ποιο πολεμάει, ρε. Τι ακούτε, ρε. Ποιο μα πολεμάει, ρε, εδώ πέρα πάνω. Ποιο. Δεν μπορώ να συνοηθώ. Ο κανονισμό είναι ξεκάθαρο. Ποιο κανονισμό, ο κανονισμό τρεφλαμένε. Δεν υπάρχει κανονισμό. Ο κανονισμό λέει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Από τη νέα περίοδο πάει. Δεν υπάρχει κανονισμό στην Ελλάδα. Ωραία. Στην Ελλάδα με αυτή τη λογική, σαν τη δικιά σου, την κουτοπώνηρη. Στην Ελλάδα έπεσε ο εθνικό. Με την καλαμαριά πέσανε. Ναι. Και την ίδια στιγμή πήγε η Μερκούρη και άλλαξε τον νόμο την ίδια ώρα και σωθήκαν κατηγορία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανονισμό. Στην Ελλάδα υπάρχει δυνατό, αδύνατο. Δεν υπάρχει κανονισμό. Θα επικαλεστώ εγώ τον κανονισμό να κλαφτώ για τον Άρη, ρε. Που έχασα τον Πασεραϊκό την άνοδο, δηλαδή, ρε. Εσύ πιστεύεις... Το ψάχνει να πούμε στην Ερμιονίδα αφημί, ρε. Μ' ακούς να κλαίγομαι. Τι να. Ρε, μα στέκει να πατήσει. Μ' ακούς να κλαίγομαι. Κλαίγω... Λέω αυτό που ισχύει. Ρε, είσαι... Ο κανονισμό είναι. Ο κανονισμό. Όπως τον Ηρακλή το φάγανε λάχανο, τώρα πάνε να φάνε λάχανο τον Άρη. Ο άλλος είπε σα το ροβδόκισαν 500 χιλιάρια. Καμία σχέση. Ο κανονισμό αλλάζει αν τα πήρε κάποιο. Αλλάζει ο κανονισμό. Αν τα πήρε, εγώ σου λέω το σκουπίδι αυτό τα πήρε. Αλλάζει ο κανονισμό. Δεν υπάρχει κανονισμό. Αυτό ο μηδενισμό που σε διακατέχει είναι το κάτι άλλο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανονισμό, λέει και ο Ηρακλής, από την τέταρτη εθνική να πάει στην τρίτη, όχι στη Β'. Άρα εκείνο το κανονισμό. Στη Β' έπαιξε, στην τρίτη έπαιξε και μετά έπαιξε. Από την τέταρτη στη Β' πήγε. Τι λέει, το λέω κανονισμό. Το λέω κανονισμό. Αγωνίστηκε στη Γ' εθνική και από τη Γ' δεν πήγαν στη Β'. Πήγε Δέλτα. Βεβαίω. Πήγε Β' μετά. Όχι, Γ' πήγε και μετά Β'. Πώ πήγε. Άσε τα ξέρω εγώ καλύτερα που τα έζησα κιόλα. Τι Γ' πήγε Β'. Εσύ ούτε τα βλέπε. Πού Γ' πήγε Β'. Πήγε Δέλτα, ανέβηκε Γ' όταν έγινε. Όταν εξαγόρασε το αφημί των ποντίων. Ποιο τον ανέβασε. Αγωνιστικά ανέβηκε. Από τη Γάμα στη Β' πήγε. Γάμα, β, όχι από τη Δέλτα. Βρε, ανέβηκε αγωνιστικά. Έχει, άκου να δεις. Ερπετόπουλε, αυτές τις εντυπώσεις. Ρε, αγωνιστικά ανέβηκε. Όχι. Ε, όχι. Ποιος, ανέβηκε με τον κανονισμό. Γιατί έπεσε αγωνιστικά. Άντε, ρωτάω, όπως απαντάς. Έπεσε αγωνιστικά. Ρε, κόκκινε. Όπως δεν έπεσε αγωνιστικά, ναι. Ανέβηκε μία αγωνιστικά. Ο κανονισμός τι έλεγε τότε. Ρε, φίλε, γιατί τα πας τον αλή στο μπαμπαλί. Όπως συμφέρει. Ο κανονισμός τι έλεγε. Ο κανονισμός. Ο κανονισμός έλεγε ότι δεν πρέπει να πέσει ο Ηρακλής. Έπεσε. Έπεσε. Άρα ναι. Δεν υπάρχει κανονισμός ούτε για τον Άρη. Δηλαδή πρέπει να μην υπάρχει μια ζωή. Όχι. Αυτή η νοοτροπία, η βλαμμένη νοοτροπία των Ελλήνων και των ψηφοφόρων όλων, η δικιά μας. Πήγαινε ο Καλαϊτζίδης. Μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Πήγαινε ο Καλαϊτζίδης εναντίον του Αρβανιτίδη. Ναι. Ήταν ο Αρβανιτίδης κολλητός του Μαρινάκη. Τόσα χρόνια. Μάλιστα. Είχαν καλές σχέσεις. Πήγε ο Γεωργιάς εξαιτίας του Μελισανίδη να καταγγείλει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πώς το εκλαμβάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Ως απειλή. Ως απειλή. Συμμετέχει ο Καλατζίδης στην απειλή. Με τον τρόπο του ναι. 500 κανονισμούς να έχει, τελειώσατε ρε. Δεν ναι. Υπάρχει. Μην μπερδεύεις όμως τα πράγματα. Ο κανονισμός τι λέει. Ο ισχυρός τι λέει. Υπάρχει σαφήνεια. Ακούω τον Ραπτόπουλο τι λέει. Ο ισχυρός τι λέει. Άσε τι λέει δηλαδή, ο κανονισμός. Τι λέει ο Ραπτόπουλος, η γνώμη των υπόλοιπων δεν υπάρχει. Εσύ τόσα χρόνια τι είδες να εφαρμόζεις, οι κανονισμοί ή αυτό που θέλω δυνατόν. Ναι, αλλά αυτή αλλά... η κακή νοοτροπία, στο επαναλαμβάνω μην και στο τονίζω, δεν σου κάνω θεωρία ρε. Άσε, τι πρέπει. Ρε εσύ, άσε. Έχεις αυτή τη στιγμή το δούνο του να σε κάνει και τη Μέρκερ υποδείξει για το τι θα κάνεις. Βεβαίως. Αυτή η βλαμμένη νοοτροπία η οποία μας είχε. Να μην έπαιρνες δανεικά. Δεν εγώ δεν πήρα δανεικά ρε φίλε. Ψήφιζες όμως. Δεν ψήφιζα ούτε αυτούς. Δεν ψήφιζες για να μπεις στη δουλειά. Κάνεις λάθος. Ποτέ δεν το έκανα. Ψήφιζες. Θα τα πεις αλλού αυτά. Σαν λαός. Στα μούτρα σου. Σαν λαός. Επειδή είμαστε λάθος. Κολόνες τις ΔΕΗ. Επειδή είμαστε. Ούτε κι εγώ ανέβηκα. Η πλατιπόδα σου ανέβαινε σαν τους ΔΕΗΤΖΙΔΕΣ απάνω και κολούσες του. Τι δεν είχες. Εσύ με οξία φαλακρίτιδα δεν μπορεί να μιλήσει μένα τώρα για πλάτη πόδια. Πάσα το παίξα στους Αργιανούς. Να το παίξα στους Αργιανούς. Ας το τσαλτίδι αυτά δεν κάνει. Επειδή εσένα σε μισούν. Επειδή εσένα σε μισούν μεθανάσιμα. Δεν με μισούν κανένας. Επειδή σε μισούν μεθανάσιμα. Σήμερα πετάξω Φέιβολαν κάποιοι εδώ. Για να δω. Ναι. Οι οποίοι λέει για ντροπή και φτιάξω γάμα εθνικής. Για κουμάντα του Σουπετρέα Διδούκου μου μου μου. Ποιος τα λέει αυτά ρε. Ναι. Ποιο τα λέει αυτά. Ο γελαστός από τον άλλο κόσμο. Η γνήσια θηρατρία. Τη γνήσια θηρατρία την είχε κάνει ο. Πώς το λένε.
είχε κάνει το 97 ο συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος και τον κυνηγούσαν. Άστε τα τώρα αυτά. Αυτά που λέμε εδώ εμείς 10 χρόνια μας στείλατε τώρα Βεγβολάν. Ανυπόγραφο. Γνήσια θύρα 3. Λέει. Δεν ξέρω τι είναι η γνήσια θύρα 3. Υπάρχει σύνδεσμο. Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω. Άστε τα τώρα. Άστε τον παραμύθι. Άστε τους κανονισμούς. Πήγες κύριε εναντίον του Μαρινάκη. Άστε τον. Άκου μια τελευταία κουβέντα γιατί. Ένα λεπτό. Τον κανονισμό άστον στη μέση. Εντάξει. Κάβαλες με τον. Άσε τη λέω καπ. Εντάξει. Όφυλα να τον ανακοινώσω. Εσύ άσε τη λέω καπ. Όφυλα να τον ανακοινώσω. Πήγα εγώ ενάντια στον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ δεν μπορώ κατ' ουσία ισχύει αυτό που. Εγώ δεν μπορώ να περάσω το Αγιονέρι. Εγώ δεν μπορώ να περάσω την Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί. Άκουμε και θα πάω τώρα να κάνω εγώ καταγγελία για τον Ολυμπιακό. Ένα λεπτό ρε. Ένα λεπτό ρε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ένα λεπτό ρε. Πάω να κάνω καταγγελία. Καλέ συνέστημα. Ναι. Όχι να θα φας ένα μπάτσο. Να θα φας ένα σλάτ. Όλοι υποσχέσει. Το παδηλήξε και η Θεσσαλονίκη μα και η αδικία μα και αυτά τόσα χρόνια. Αγιανός, και φωνάζω. Η αδικία, η αδικία. Ναι, η αδικία. Ναι, πάει η εφημερίδα. Άλλη έκρηση. Πουλούσε αδικία. Αδικία πουλούσε η άλλη εφημερίδα. Η αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Έκλεισε η εφημερίδα. Πάει. Αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Καταραμένη Αθήνα. Μη χαίρεσαι γι' αυτό. Σας πήρανε χαμπάρι. Δεν χαίρομαι. Σας πήρανε χαμπάρι. Η αδικία κτλ. Και από πίσω δουλειές με τον Ολυμπιακό, με το κόμμα κτλ. Πόρτες ανοιχτές, ναι, πρόεδρε κτλ. Μη αυτό κτλ. Εκπομπές, ναι, αγάπη μου γλυκιά, δεν θα μιλήσω κτλ. Άστε τα τώρα, ρε. Τα βάλε ρε με τον Ολυμπιακό. Τα βάλε ρε με τον Ολυμπιακό. Κάβαλε. Κατ' ουσία, ναι. Γάμα εθνική θα παίξει. Αλλιώς θα πάει στην Ερμιονίδα να ψάχνει αφήμη. Άιτε. Παιδιά, μην ρωτάτε συνέχεια γιατί είπε ο Μποροβίλος. Τα είπαμε. Άμα θα, αν μπορούν τα παιδιά να το μοντάρουν και να το παίξουν. Ο Μποροβίλος είπε γάμα εθνική του ότι αυτός πρέπει έτσι να συνάδει η Super League με την Football League. Έτσι. Να γίνουν 16 και 16 γιατί, για να μην έχουμε φαινόμενα σαν το φετινό τη νίκη Βόλου και του Όφη. Αυτό είπε. Εντάξει, για μένα αυτό είναι κήρυξη πολέμου κατά του Άρη. Κατά της Θεσσαλονίκης, για άλλη μια φορά, από τον Μποροθρύλο. Εσείς πέστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τα πάντα για το χρώμα για την διακόσμηση στα καταστήματα Κοσμά Αγγλου Φιλίπ 74, για Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίσταση 82. Ο Κοσμά Αγγλου, για έναν κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, επισκεφτείτε ένα από τα τρία καταστήματα Κοσμά Αγγλου και τηλεφωνήστε για περισσότερα στο 2310-480-606. Διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, Hold Double Play από την Ελλάς Online, απεριόριστες αστικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά. ADSL Ethernet έως 24 Mbps και όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα. Η ΔΕΜΗ με 18 ευρώ το μήνα αν είστε ήδη συνδρομητές Vodafone. Περισσότερα στο hall, το hall.gr, σε ένα κατάστημα Vodafone ή τηλεφωνώντας στο 13844. Με δύο διαγωνισμούς σε εξέλιξη, γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344 για τις καθημερινές κληρώσεις, οι οποίες θα δίνουν διακοπές σε Σαντορίνη, Μύκονο και Ηράκλειο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Με δύο διανυκτερεύεις, δεν είναι μεγάλες διακοπές, αλλά ό,τι μπορέσεις να κάνεις, όσο και να αποδράσεις, κέρδος είναι. ΑΜΗ2, ονοματεπώνυμο στο 54344. Αν θέλετε να κερδίσετε εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και για τα απλά μηνύματα 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54344. Κάλαβες τώρα μάστορα να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Για μένα. Ναι, το άκουσα. Άκου δύο πράγματα τα οποία να μας βγάλουν. Λοιπόν, να διαβάσω μηνύματα πρώτα. Διάβασε. Μας κατάπιε ο Μωυσής χωρίς να ρευτεί. Άλλον ένα χρόνο με τη λάσπη και ως το γόνατο και το χάρτη στα χέρια. Άτιμο Πασαλιμάνι, να φύγεις από το χάρτη και τη Μεσόγειο. Λέω 7.94. Είδες με το Σκόρδα τι καλά που παρακαλούσατε κατουρημένες ποδιές το 2013. Πώς έγινε το 0-1 με τον Ατρόμητο μέσα εκεί στον Ατρόμητο Ποτάτος. Όλα με λιγάλα. Πώς έγινε το 5-0 εδώ το 5-1 με την Τρίπολη. Και από τότε δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει ο Τσιόλης στον ΠΑΟΚ δουλειά. Φαλάκρα πώς έγινε, πώς έγινε με το Λεβαδιακό το 4-0. Αλλά είστε και τόσο βόδια που αντί να κερδίσετε ένα 0, τους άλλους που ήταν φίλοι σας βάλετε 5 και 4. Μιλάμε για βόδια. Φαλάκρα, σταμάτα να τρολάρεις τον κόσμο του Άρη. Εμείς ναι. 10 Ιουνίου θα είμαστε έξω από την ΕΠΟ και θα ξεχωρίζουμε φίλους και εχθρούς. Ναι. Η ΕΠ Θεσσαλίας ναι, μορφή ναι. κατά ΕΠΟ. Ναι, ναι, άκου εδώ να δεις και στην Παναγία των Παρισίων να παίξω να πα. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν πάω να πα μετά και έξω από τον πύργο του Άιφελ.
Με νοιάζει εμένα, ρε Κωνσταντίνο, 15 χρόνια ρε ταγάρι, εσύ που στέλνει το μήνυμα. Με... Και στο λέω και πάλι. Δεν πα εναντίον του Ολυμπιακού σχέδιο Ολυμπιακό Βέρεια 3-0. Για μένα ήταν λάθο. Για μένα ήταν λάθο. Μετά από 35 χρόνια, σήμερα ανέστη λειτουργία τη εφημερίδα Σπορτ Βορρά, αν και δεν ήμουν φαν. Ναι. Δεν είναι καλό να κλείνουν εφημερίδε. Φυσικά και δεν είναι καλό να κλείνουν εφημερίδε. Φυσικά και δεν είναι καλό, αλλά να μην ξεχνάτε ότι 60 επιχειρήσει ημερησίω αναστέλνουν τη λειτουργία του. Βάζουν λουκέτο. Ημερησίω. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πού πάνε αυτέ, πάνε στα Σκόπια. Εγώ ξέρω ότι φεύγουν από εδώ. Ότι κλείνουν εδώ και εγώ ξέρω ότι υπάρχει κόσμο ο οποίο πάει στην ενεργεια. Δεν ξέρω πού πάνε. Δεν είναι όλοι. Μάγκε, πείτε τον Ιχολήπτη να ανεβάσει λίγο τον οίκο του σταθμού για το Ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ουδεμία σχέση ο Ιχολήπτη με το Ιντερνετικό ραδιόφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε λίγο στα δύο θέματα τα οποία για μένα αξίζει. Δεν γίνεται να τα αφήσει έτσι. Το πρώτο είναι το απίστευτο παιχνίδι το οποίο έγινε χτε στην Καζρούη. Ο αγώνα διαβάνθηκε ανάμεσα στην Καζρούη και το Αμβούργο. Πώ την είπε? Καζρούη. Καζρούη. Ναι. Καζρούη λέγεται. Καλσρούη. Πώς? Καλσρούη. Καλσρούη. Ναι. Μάλιστα. Πώς λέμε Καλσμπεκ? Καλρούη. Καλσρούη. Καλσρούη. Έχει πολλά σύμφωνα μαζεμένα. Είναι αυτό. Δεν είναι για μας. Ο για σένα που τα τρώω στα φωνήντα. Δεν... Εγώ τρώω φωνήντα ή σύμφωνα. Αποφάσισε τι τρώω. Αποφάσισε τι τρώω. Τα σύμφωνα τρώω. Τώρα το σκέφτηκε. Να σε βάλω να διαβάσει καμιά ομάδα. Δεν γουστάρω να διαβάσω καμιά ομάδα. Διαβά, γιατί κάνεις το... Με τον Άρη τελειώσαμε. Να, θα τα κάνεις στο λιμοκοντόρο κάτω. Τι λιμοκοντόρο κάτω. Λοιπόν, το είδες το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι εδώ. Καλσρούη Αμβούργο. Ταξίδευα εκείνη την ώρα. Ματσάρα. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-1. Μάλιστα. Θέλει τώρα το Αμβούργο, πα στη Θυσία νίκη μέσα εκεί. Προκειμένου. Γιατί πα στη Θυσία νίκη. Όχι. Νίκη ισοπαλία με σκόρ μεγάλο του 1-1. Και ισοπαλία με ναι. Το Αμβούργο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά το μεγάλο του πρόβλημα ήταν η επιθετική του δυσοκία. Απίστευτα κακή ομάδα στην επίθεση. Μες. Το έδειξε και χτες. Το μάτς είναι 1-0 και στο 90 με απευθείας εκτέλεση φάουλ 1-1. Μπράβο. Μακελιό. Πάμε στην παράταση. Στο 115-17 πόσο ήταν? 1-2. Ωραία. Και πέναλτι που δεν υπάρχει στο 120. Υπέρ. Υπέρ της Καζρούης. Ναι. Και το χάνει ο παίκτης και γίνεται μέσα στο Έλληνα δεις. Ναι. Υπενθυμίζω για τους μη γνωρίζοντες ότι το Αμβούργο δεν έχει πέσει ποτέ. Ποτέ δεν έχει πέσει. Δεν είναι Άρης και Ηρακλής. Λοιπόν, και ο Ηρακλής δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά. Εγώ ξέρω, έπεσε. Ποτέ. Πώς έπεσε. Ποτέ δεν έπεσε αγωνιστικά. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Πού παίζεις τη Football League. Πώς, δεν έπεσε. Εσύ πες ότι έπεσε αγωνιστικά. Έπεσε. Ότι έπεσε αγωνιστικά. Και τι σχέση αγωνιστικά. Εγώ λέω δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Ναι, αλλά έπεσε. Το αγωνιστικά τι με νοιάζει εμένα. Εντάξει. Έπεσε. Αγωνιστικά ποτέ. Το Αμβούργο δεν είναι Άρης. Πες ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Λέω ό,τι θέλω. Πες ό,τι θέλεις. Δεν έπεσε αγωνιστικά. Και είναι η δεύτερη χρονιά που δίνει αγώνες διαβάθμιση και έσω στην κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, όσοι δεν είδαν το παιχνίδι, καλό είναι να κάτσουν. Ποια ομάδα το έχει κάνει στην Ελλάδα αυτό? Δύο φορές αγώνα διαβάθμισης έχει σωθεί. Μη τι δύο χρονιές συνεχόμενες. Ο Ηρακλής. Πάμε παρακάτω, λέγει. Ποιος το κάνει? Τι ομάδα του δεν ξέρει αν έδωσε διαβάθμιση. Ποιος το έχει κάνει, πες μου. Ο Πανιώνιος. Πανιώνιος, μπράβο. Το δεύτερο είναι ένα άρθρο το οποίο έγραψε η Daily Mail τελευταία. Daily Mail. Daily Mail. Τι είναι αυτή? Αγγλική εφημερίδα. Τι έγραψε? Βρετανικό ταμπλόιτ, πες το πώς θέλεις. Τι έγραψε? Ξέρεις ότι η Ρόδος και η Κος είναι τα αγαπημένα, στο ξέρεις καλά, είναι τα αγαπημένα νησιά των Άγγλων τουριστών. Και τι με νοιάζει εμένα, έχω κανένα σπίτι εκεί να νοικιάσω κανέναν Άγγλο? Θα σου πω, ρε φίλε. Ποιο είναι το, τι εξάγει η Ελλάδα, τι έχει, όπου έχει το μεγαλύτερο έσοδο της? Τι εξάγει Ελλάδα? Τα τελευταία της χρόνια. Τουρισμό. Εξάγει τουρισμό. Φυσικά. Εισάγει. Εισάγει. Έχει τουρισμό και πουλάει τον τουρισμό της. Εισάγει τουρίστες. Όχι τουρισμό. Ναι, εισάγει. Λοιπόν, δεν εισάγει. Αν έχει κάτι η βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε. Βέβαια. Δεν αρέσουν στους Άγγλους τουρίστες. Τι? Οι Σύριοι μετανάστες και ελαφρομετανάστες οι οποίοι έχουν σειρέψει το νησί. Ναι, ναι. Και τους ενοχλεί η εικόνα που έχουν να βλέπουν, ξέρεις, φτωχούς, δρακένδυτους, ανθρώπους οι οποίοι υποσιτίζονται. Και έγραφε αυτό το άρθρο. Δεν τους νοιάζει. Θα σου πω, φυσικά. Ναι. Όχι, όχι. Άκου, άκου, άκου. Δεν τους νοιάζει αυτό. Να η ασφάλειά τους νοιάζει. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Δεν κινδυνεύεις από αυτούς, φίλε. Από ποιους κινδυνεύεις? Από αυτούς δεν κινδυνεύεις. Και μάλιστα στο ρεπόρτερ, ναι, της Daily Mail, ναι, Daily Mail, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ναι. Ένας υπερήλικας, ναι, ο οποίος πήγε κάποια στιγμή σε μία έγκυο και την έδωσε 10 ευρώ. Ναι. Τον πιάνει ο ρεπόρτερ, το λέει, με συγχωρείτε, εσείς δώσατε 10 ευρώ.
Ποια είναι η οικονομική κατάσταση? Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει συνταξιούχος του ΟΓΑ? 320 ευρώ το μήνα. Ξέρω τι σημαίνει. Συνταξιούχος του ΟΓΑ, μια μετανάστρια μπορεί να την περιποιηθεί. Αυτό σημαίνει. Όχι, ο άνθρωπος τα έδωσε και έφυγε. Τι έδωσε? Ήταν εγκυμονούσα. Ήτανε? Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Τα έδωσε και έφυγε. Μπορεί να την βγάλει Φινλάνδα μετά. Είσαι ανόητος. Εγώ είμαι ανόητος. Εγώ θα σου πω το εξής. Αυτό το πράγμα ο Άγγλος ρεπόρτερ δεν το κατάλαβε. Ναι. Πώς το κάνει. Και ούτε το καταλάβει. Τι κατάλαβε δηλαδή ο Άγγλος ρεπόρτερ? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος και έχει τόσο μεγάλη υπερηφάνεια, ναι, και βοηθάει και τον συνάνθρωπό του, ναι, με τόσο πενιχρά έσοδα. Χωρίς να έχει ιδιοτέλεια, ε. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Εσύ λες, όπως ότι... τον ενοχλεί. Εσύ λες ότι ο Γιώργος δεν έχει ιδιοτέλεια. Ρε φίλε, πάντα μπορεί να πεις ότι έχει. Δηλαδή εσύ ρε γουρούνι, άμα έσοδα σε έδινε 10 ευρώ. Να με έδινε σε μένα. Ναι, άμα έσοδα σε έδινε ανθρωπομετανάστη. Εσύ δεν έδωσε ποτέ κάτι. Εσύ. Εσύ όταν δίνει. Εσύ όταν δίνει, δίνει με ιδιοτέλεια. Ποιο είπε ότι εγώ δίνω? Εγώ το λέω. Ποιο είπε ότι εγώ δίνω? Όταν δίνει, δίνει με ιδιοτέλεια. Δεν δίνω. Δεν δίνει. Όχι. Αλλά αυτά πες τα αλλού και καλά κάνει και λες δεν δίνει. Είναι πιο τίμιο που λες δεν δίνει, αλλά άσε τα περί ιδιοτέλεια. Να πάω στην Αίγυπτο. Είσαι βλαμμένο. 75 χρονών. Άκουδα. Είσαι βλαμμένο. Να πάω εγώ στην Αίγυπτο. 75 χρονών. 30 η Αίγυπτο. Ναι, κορίτσι μου, εδώ θα είμαστε και τέλο. Άστα κόκκινα. Άστα. Παρακάτω. Δεν έχουν όλοι ιδιοτέλεια. Του νησιώτε δεν του έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Πάμε παρακάτω. Ενώ του έχει του. Πάνε παρακάτω. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Πάνε παρακάτω, λέγε. Εύκολα τα. Αγαθιάρι εσύ. Αγαθιάρι. Αγαθιάρι. Δεν κατάλαβε το πνεύμα των λεγόμενων. Άσε το πνεύμα παρακάτω. Γιατί το μυαλό σου το διαστραμμένο είναι στο σεξ. Ναι. Εντάξει. Όχι, θα πάει ο άλλος. Γιατί δεν το έδωσε σε άντρα, ρε, και το έδωσε στη γυναίκα? Έχουν δώσει πολλοί άλλοι σε άντρες. Γιατί δεν το δίδαμε στον αέρα αυτό? Γιατί ρε φίλε, αυτό που έγραψε ο ρεπόρτερ, αυτό σου αναφέρω. Α, καλά. Δεν κάνω ρεπορτάζ από το μυαλό μου. Μα, σου λέω τι είπα. Άστα να πάει στα διάλα. Άστα. Λοιπόν, lights, αυτό που τους ενοχλεί το ότι τους καλάει την αισθητική ότι υπάρχουν μετανάστες. Και εσένα τι σε νοιάζει? Τι τον νοιάζει τον άλλον? Εσένα σε πειράζει. Άμα δεν σε κόβει, εσύ δεν μπορεί να σου πει ειλικρινά. Τι θε να κάνουμε τώρα? Να πάρουμε του μετανάστε, να του διώξουμε για να έρθουν οι Άγγλοι να πούμε. Αυτό θέλουν αυτοί. Του καλά έκλεινε στην Τουρκία. Τι να κάνουμε? Χάνουμε Άγγλου. Τελικά αποτελέσματα στο 101 για του αγώνε κάτω των 20. Αργεντινή Γκάνα 2-3 διπλό από ημίκρονο. Ναι. 102 Νέα Ζηλανδία Αμερική, Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική 0-4 διπλό από ημίκρονο. Αυτά τελείωσαν. Υπενθυμίζω ότι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, προσφέρει απίστευτο ποσό έκπτωσης εν ώψη του τελικού του Champions League, από σήμερα το κλείνεται βέβαια, για το Skoda, το Octavia και για το Rapid. 5.000 ευρώ έκπτωση εφόσον κατακτήσει το τρόπαιο η Juventus, 4.500 ευρώ έκπτωση, συνολική έκπτωση, η απόσταση την έξτρα που σας δίνει η εταιρεία. Η εταιρεία Μπαλοδήμος, Σκιάδης Μπαλοδήμος, για να επωφεληθείτε τηλεφωνώντας τώρα στο 596-696-596-596, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Παιδιά, κάποια στιγμή τελειώνει η πλάκα. Πέρσι πολλοί πήρανε από τις εκτός, οι οποίες δοθήκανε και το γουστάρανε. Όσοι μπορείτε, θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, τηλεφωνήστε τώρα, γιατί μετά θα τελειώσει το πανηγύρι. Τελειώσαμε με τον Άρη. Πολύ είπαμε. Όχι, δεν υπάρχει. Για μένα είναι απαρχή σοβαρή κουβέντα. Λοιπόν. Γιατί εγώ σου είπα είναι απαρχή σοβαρή κουβέντα. Ηρακλή δεν είδε, δεν μπόρεσε να δει. Τι να δω, Ηρακλή με τον Βόλο? Δεν μπόρεσε να δει, δεν μεταδιδόταν το παιχνίδι. Να δω, ρε, το γλύφτη τον Ελευθερόπουλο να δει. Δεν μεταδιδόταν το παιχνίδι. Τον αρχηγλύφτη. Γιατί είναι γλύφτη? Τον αρχηγλύφτη. Επειδή το χειροκρότησε ο κόσμο και είπε χαρτί. Το γλύφτη. Καταρχήν είναι προπονητή αυτό. Το ξέρει. Μια χαρά. Εγώ, αδερφέ, είχα τη χειρότερη εντύπωση για τον Ελευθερόπουλο. Και θα σου πω το εξής και τελειώνω εκεί. Αυτά τα γλυψίματα. Άκου λίγο. Καλοβλέπει τον πάγκο του Ηρακλή. Άκου λίγο. Πάρε χαμπάρι. Άκου λίγο. Ερσί, το επειδή... γλυφτράκι. Άκου λίγο. Το γλυφτράκι ο Ελευθερόπουλος. Άκου λίγο. Ο Ελευθερόπουλος ήρθε να αγωνιστεί την τελευταία χρονιά της καριέρας του τον Ηρακλή. Ναι, και τι πήρε το πρωτάθλημα με αυτόν? Χωρίς συμβόλαιο, φίλε. Σοπαρε, και είπε δεν θέλω λεφτά. Πού θα πήγαινε, ρε? Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, και ήταν από τους πρωταγωνιστές. Σοπαρε, μεγάλε. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Θα συγκινηθώ πολύ. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Θα πέσω στα πατώματα και θα χτυπιέμαι, ρε. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο το χειροκροτώ και δεν το θεωρώ γλύφτη και ούτω φιωκάμπτη. Μεγάλο γλύφτη. Καλά, εσύ πες ότι είναι γλύφτη. Θα σου το πω εγώ τι είναι. Ένα κακό προπονητή που γλύφει δεξιά και αριστερά και κάνει κοπλιμέντα. Εντάξει, μπα και τον πάρουν να πούμε στον Ηρακλή. Κατάλαβες. Ο Παπαδόπουλος που έλεγες δεν κάνει και δεν δείχνει. Δεν σου είπα εγώ δεν κάνει, ήθελα να τον δω. Στην αρχή της δεν χρονιάς. Δεν σου είπα δεν κάνει. Έκανε εκπληκτική σεζόν. Την καλύτερη που μπορούσε να κάνει. Τον είδες να γλύφει. Έχει ανε... Πότε? Κουβέντα δεν λέει. Πάει στην Ξάνθη και να χειροκροτάει. Δεν λέει κουβέντα. Ε?
Δεν λέει κουβέντα. Άντε, μπράβο. Είναι άνθρωπος χαμηλών των. Το τι είπε, ευχαριστώ τον κόσμο για το γυροκόπημα. Το και συγχαρητήρας. Καταρχήν και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ναι, ναι. Ναι, είπε κολακευτικές κουβέντες και ο Τραϊανός ο Δέλλας για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Ποιονα... Και είπανε ότι ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ο μεγαλύτερος γλύφτης και σάλιας που υπάρχει. Ακούγεσαι. Αυτός ο Μάντιος, όλοι αυτοί εκεί της Νέας Σμύρνης, στα λέω εγώ να τα ξέρεις. Ακούγομαι, λέει. Προπονητική μηδέν, άμυνα μηδέν. Να ξέρει, ναι. Και ήρθαμε να γλύψουμε εδώ. Ο Παπακαλιάτης ήρθε εδώ να μασίσω εγώ Θεσσαλονικιός. Καλά. Μασάτε Θεσσαλονικής. Εγώ μασάτε. Δεν μάσηξα. Ρε μάσηξες. Ούτε πουλάω τρέλα. Εσύ πουλάς τρέλα. Άιντε τώρα, μας το παίξει και καλό παιδί τώρα. Τον Άτζα ρώτα. Άιντε. Τον Άτζα ρώτα για τον Ελευθερόπουλο. Εσύ. Βρεάκου τη Ελεοναπτόπουλο. Έχει πολλέ για πολλέ. Βρεάκου τη Ελεοναπτόπουλο. Άκου τη λέει και ο Κώστα. Τον αρχιγλίφταρο τώρα που ήρθε με γλύψει εμένα τον Ελευθερόπουλο. Δηλαδή, αυτά τη βλακή μπορεί να κάνει στα ερώτηση. Ίσα. Θέλω ευθεία απάντηση. Τη βλακή που έκανε στα νιάτα του. Εσύ ακούσε λέω. Δεν με απαντά. Εγώ το θεωρώ γλύφτη και όχι καλό προπονητή. Εσύ πάνε πάρτονο στην ομάδα σου να βγεις κατηγορία. Άιντε. Εσύ ρε έχεις ένα κουσούρι. Από τα πολλά. Πολλά έχω. Ναι. Ναι. Με το που κάνει κάποιος μια βλακεία ή μια αμαρτία, τον έδεσε εκεί πέρα πάνω. Γιατί τελείως. Εγώ άμα κάνω βλακεία ή πω λάθος είδηση στα Facebook δεν με βρίζουν εμένα, τι με χαρίζουν. Ρε παντού θα σε βρίζουν. Άρα λοιπόν εγώ γιατί το χαρίζω τον άλλο. Ρε εσύ καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν. Αλλά δεν μένεις εκεί όμως. Ρε ακούς ελληνικά. Δεν μπορεί να μένεις. Προπονητικά εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Yeah. Και αυτά εδώ μα τα γλυ... είπες, και αυτά τα γλυψίματα, τις κερκίδες, τα μφυλάκια που έχουν όταν ο Μάτζιος στη Χαριλάου. Μάτς μουτς, άστε τα ρε, δεν τα γουστάρω. Θέλω προπονητή, καλύτερα να έχω τον Καλατζίδη που έχει ένα κιλό τρέλα πάνω του, να πούμε, και τα λοιπά. Είτε έχω τον Παπαδόπουλο που δεν μιλάει, παρά να έχω αυτούς. Και να τους κριτικάρω και να τους κάνω. Δεν το γουστάρω ρε, τη μάπα του, δεν τη θέλω. Yeah. Δεν θα σε κάνω τώρα, θα σε κάνω εγώ τα τσιου τσιου και κουπεπέ που πας μωρί. Και κουπεπέ και κουπεπέ και στις κερκίδες. Και το χειροκράτησε ο κόσμος γιατί έπαιξε ένα χρόνο τζάμπα και πού πήγαινε, ρε, τραυματίας ήταν. Η μέση του δεν μπορούσε να κουνήσει. Την καλύτερη χρονιά του. Με τον κόλο του δεν μπορούσε να κουνήσει, η μέση του δεν είχε. Ακούγες, τα ίδια έλεγες πριν ξεκινήσει η χρονιά. Τελείωνε τώρα. Και ξεφτυλίστηκες. Τελείωνε τώρα, άιτε τώρα. Λοιπόν, τελευταίο θέμα απ' όλα. Άντε, πάρτε αλλιώς. Εκεί έχει φτάσει. Άντε. Τελευταίο θέμα απ' όλα. Ναι. Είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί είναι τελευταίο θέμα. Γιατί είναι τελευταίο θέμα. Δεν πουλάω του παοξίδε. Αλλιώ θα σου πρώτο εδώ, παπίκο. Δεν πουλάω παραμύθια. Αν τον είχε τον Πάοκ, επειδή θα έχει 1200 άτομα δεν τώρα. Δεν πουλάω παραμύθια. Με τον Ατρόμητο θα έχει 1200 άτομα, για αυτό τον έχει τρίτο. Επειδή μα ενδιαφέρει να πουλάμε, δεν μπορεί να πουλά τρελά. Εντάξει. Την κριτική αλλού, κοκορόμυαλε. Λοιπόν, αρκετά με τον Άρνεσεν. Για τον Άρνεσεν θα μιλήσουμε το καλοκαίρι, όταν δεν θα έχουμε θέματα. Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχει να μου μιλήσει κανένα. Για τον Ατρόμητο. Έχει να πει κάποιο κάτι, αύριο δηλαδή. Είδατε την απόδοση που δίνει τον ΠΑΟΚ. 1,75. Καλά είναι. Εγώ λέω παίξτε το. Εγώ λέω σήμερα παίξτε το. Για μένα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Και ο λόγος είναι απλός και σαφής. Δήλωσε ο Νόμπλιας εδώ και καιρό ότι ό,τι είχαν να κάνουν σαν Ατρόμητος δώσαν το 101% στην προσπάθεια που έκαναν σαν ομάδα για να μπουν στα play-off. Και τώρα έχουν κλατάρει. Και το βγάζουν αυτό. Εννοεί άλλοι. Γι' αυτό. Γιατί ρε σύμπαν μαγιά. Από δυνάμεις σε λέω θα κερδίσει ο Αστέρας τον Ατρόμητο. Διπλό εσύ για να με πας κόντρα. Μόνο και μόνο επειδή είπα εγώ άσο. Κατάλαβες. Πληρώθηκες κόκκινη. Να πληρώ. Όχι, έχασα άλλο. Με το τσιτσέτο εσύ δεν άρχισε πάλι. Α, μπράβο. Μην κάνεις το μάγκα. Άμα χθες κάνεις το μάγκα, πες πληρώθηκα. Και να πληρωθώ πάλι με το τσιτσέτο. Α, βέβαια. Να κάνω αφού το μάγκα. Αφού θα τα παίξει μετά είσαι την πλούνη. Σωστά. Που να τα επενδύσει. Με έχει δει να παίζω. Τι με νοιάζει τι κάνει. Τι λες, εγώ το αν έδωσα, δεν σε ένοιαζε. Εγώ το έδωσα, εγώ το έδωσα. Συγκριτικά με σένα. Μου δίνεις χ, άχαστο τον ΠΑΟΚ, δεν χαλάει ποτέ. Με λάλησε το κοράκι μου, είπε ότι είναι χ. Πάρ το, σου λέω, είναι μεγάλος άσος και βγαίνω με τίτλο. Σφραγίζει την πρωτιά ο Παναθηναϊκός. Και βλέπεις τον Γεωργιάδη, δεν θα ήθελα να ακούσει χαρακτήρια. Και ακούς τον Γεωργιάδη, γιατί τώρα θα τα ακούσει ο Γεωργιάδης, και δικαίως θα τα ακούσει από τον κόσμο, να βγαίνει και να λέει. Δεν υπολογίζαμε αυτό το παιχνίδι. Τα άλλα δύο είναι τελική. Εντάξει. Αν ο Παοξής δέχεται, ακούει από τον προπονητή του ότι κατέβηκε για να χάσει με τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη. Όντας ενδιαφερόμενος για διάφορα. Συγγνώμη. Ο προπονητής τι είπε διαφορετικό από τον γιο του Σαββίδη. Τι είπε ο γιος του Σαββίδη, δεν μου διαφέρει. Ο γιος του Σαββίδη πήγε στο Facebook, ναι, και έβγαλε ότι ο Παοξής είναι αντίπολος με Ηρακλή και Άρη. Βγαίνει και ο προπονητής να πούμε και λέει: έχει δίκιο το παιδί. Ο Παναθηναϊκός είναι αντίπαλός μας. Δεν είναι αντίπαλός μας, ρε. Έχουμε γίνει ρόπες. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, ναι. Ο αντίπαλός μας είναι ο Άρης και ο Ηρακλής.
που σέρνονται στο Βόθρο, στον Απόπατο κτλ. Και τι κατηγορείς τον Γεωργιάδη? Άμα κατηγορείς τον Γεωργιάδη, δεν κατηγορώ. Να κατηγορείς και τον γιο του Σαββίδη. Τι κατηγορείς τον Γεωργιάδη? Δεν είπα ότι ήταν απαραδεκτό. Είπε ο άνθρωπος ότι ο Παναθηναϊκός, δύο είναι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εγώ θα παλέψω με την ΑΕΚ την τρίτη θέση του χρόνου. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω τι θέλει. Όταν ο γιος Σαββίδης, ναι, έγραψε αυτά που έγραψε, δεν σου είχα πει ότι είναι απαράδεκτα? Σώπα μου εδώ. Τι άλλο πρέπει να πω? Ο αρχηγός είπε, Άρης Κυρακλής είναι η εχθρή μου. Πήγε στο Facebook, τους χαρακτήρισε και τους δυο όπως τους χαρακτήρισε. Εντάξει, ρε φίλε. Και πήγε ο Πάκ να παίξει τον Παναθηναϊκό. Ένας πρόεδρος ομάδος. Πήγε να πούμε ο Βλάχος με τον Καγκάρι, με τη Λεωφόρο να παίξει. Ένας πρόεδρος ομάδος. Μόνο δύο μηνύματα για τον ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν, ρε παιδί. Είναι, ΠΑΟΚ Ατρόμητος δίνει εισιτήρια. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δίνει τον μπάσκετ. Και δεν στέλνετε μηνύματα. Άμα ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα στέλναν. ΠΑΟΚ Άρης θα στέλναν. Έχεις δίκιο. Παναθηναϊκός είναι φίλος τους χρόνια. Έχεις δίκιο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι ότι είναι φίλος τους. Ότι άμα ήταν ΠΑΟΚ Άρης θα στέλναν. Τσουγού τσουγούτσου είναι τόσα χρόνια. Άμα ήταν ΠΑΟΚ Άρης θα στέλναν. Ένα μάτς θυμάμαι στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό να έχει κερκίδα ΠΑΟΚ. Το 85 στον ημιτελικό εκείνη ματσάρα. Άλλο μάτς εγώ 47 χρονών Βόδι. Πάω από 5 χρονών στο γήπεδο, άλλο μάτς στην Τούμπα. Πάω από Παναθηναϊκός να κάνει κερκίδα ΠΑΟΚ, δεν είδα. Απάντησε μου λίγο. Τα απάντησα παντό. Δεν είναι. Τι να είναι? Ασύλληπτο να ακούσω τον προπονητή της ομάδος ότι. Όχι. Αδιάφορο. Τι είπε? Καλά είπε. Δεν μπορώ να το χτυπήσω αυτή την ομάδα εγώ. Εσύ επειδή είσαι κοινικός, λες καλά έκανε. Οκ. Okay. Δεκτό. Αλλά. Άλλο τι να πει ο άνθρωπος. Δεν λέγεται ρε φίλε. Με το Μαντούρο εξάρι. Το κάνεις και δεν το λες. Με το Σαββίδι δεκάρι. Δεν το λες ρε Κώστα. Με το Σαββίδι δεκάρι έπαιζε. Δεν το λες ρε Κώστα. Τι να κάνει. Δεν βγαίνεις να κάνεις. Δεν το λες ρε Κώστα. Μια χαρά είναι ειλικρινής και εμένα μου αρέσει. Δεν είπα εγώ ότι είναι ψεύτης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πράγμα... Δεν μου αρέσουν αυτοί που λένε άλλα αντί άλλων. Ήταν ειλικρινής και λέει εγώ Σαμπάο. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Όχι λέγονται, η αλήθεια λέγεται. Εγώ Σαμπάο και είμαι μικρός. Και θα παίξω με τους μικρούς για να βγω δεύτερος. Ωραία. Εσύ βάζεις 10 ευρώ θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ανδρώνη. Δεν βάζω ούτε το τσουκούρι. Άνα, μπράβο. Γιατί? Γιατί δεν τον εμπιστεύω τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ανάξιος εμπιστοσύνης αγωνιστικά. Όχι τίποτα άλλο. Μην πάει το μυαλό των κουτοπώνυρων. Και λένε. Και ρωτάω και το άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι τελειωμένος πρώτος. Γιατί πρέπει να το μιλήσω χρειάζεται και αυτό. Ποιος νοιάζεται ρε κοκκινίδιο μήνα. Μήνα. Στην Τούμπα θα έχει 1200 άτομα. Γιατί μιλάμε και για στοίχημα, ρε Κώστα, δίνουν προγνωστικά. Ποιος θα παίξει, Κινέζος. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, τι ατόπαιζες? Τι ατόπαιζα? Ναι. Ένα, ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμό στον Αστέρα και θα. Χ2. Θα κόψει βαθμό, Χ2. Γράψτε αυτό. Χ2. Σε παρακαλώ, και 56 το είπε. Γράψτε. Ελπίζω μου ότι πάνε. Εγώ τα γράφω. Εσύ πα στον Καζαμπάκα και θυγόμενο και λε: μην με κοροϊδεύετε και δεν παίζουν δικέ σου ατάκε. Να μην κοροϊδεύουν. Ναι, και έχει παρεξηγηθεί με τον Ραγκάτσι. Εμένα τώρα ήρθε ο Ραγκάτσι και μου το είπε. Ο κόκκινο λέει: μην τον έχει, λέει παρεξηγείτε. Γιατί όταν κόβουμε ατάκε, αστείε, αρδάμ και τέτοια. Εγώ λέω δεν εσύ είπα... εγώ εσύ δεν δέχεσαι. Εγώ λέω δεν σου είπα ο Ραγκάτσι. Μου είπε ο Ραγκάτσι και λέει: ο κόκκινο δεν δέχεται. Εγώ λέω με το Ραγκάτσι δεν είπε τίποτα. Τώρα μαζί ήμασταν. Ήρθε για μια διαφήμιση εδώ. Τώρα πριν από λίγο ώρα. Πριν έρθει, πια μισή ώρα ήταν εδώ. Ναι. Και ο Καζαμπάκα λέει. Και ο Καζαμπάκα λέει. Και ο Καζαμπάκα λέει. Ο κόκκινο παρεξηγείται. Έτσι λέει. Δεν εμένα κόψτε ό,τι ατάκα θέλετε. Δεν παρεξηγούμε. Δεν παρεξηγείσαι. Καζαμπάκα! Στα ίσια αντρίκια. Παρεξηγείται ναι ή όχι. Ναι. Τελείω. Έτσι λέει. Είπε ναι, ναι. Έτσι. Ποιο είπε ναι. Εγώ δεν το βλέπω να λέω. Βγες στο μικρόφωνο. Δεν βγαίνει. Βγες στο μικρόφωνο τώρα. Βγάλτονα. Δεν θα βγει. Βγάλτονα. Δεν θα βγει. Αυτό θα λε εσύ. Εγώ λέω δεν θα βγει. Έλα δω. Έλα, αντρίκια. Γιατί είπα. Παρεξηγείται. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεν βλέπετε. Γιατί το λέω εγώ ότι είναι το σκουπίδι τη σχοληψία. Προκειμένου να τα κάνει τα ανθρώπινα. Άνθρωπο που τον κοροϊδεύουν για σαρδάμ, για ιστορία και τώρα. Και παρεξηγείται. Είναι κομπλεξικό. Είναι κομπλεξικό. Είμαι κομπλεξικό. Ό,τι πει ρε Κώστα. Είμαι κομπλεξικό. Είχε από εδώ, το είχε από εκεί, το είχε πάλι σε μένα ήρθε το θέμα. Λύσαμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Α02 κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344 αν θέλετε να κερδίσετε τα εισιτήρια τα οποία δίνουμε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Α03 κενό 54-344 για τον σούπερ διαγωνισμό τον οποίο έχουμε και θα δίνει από αύριο καθημερινά τριήμερα με αεροπορικά και διαμονή σε πανέμορφα εστιατόρια. Αεροπεινασμένος. Κάποιος πεινάει σε πανέμορφα ξενοδοχεία, σε Μύκονο, Σαντορίνη. Εστιατόριες. Και Ηράκλειο. Αυτό είναι. Τώρα το άκουσες. Εντάξει, το Σαρδάμ εγώ το ομολογώ, ρε φίλε. Δεν κρύβομαι. Λοιπόν, για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιπτικότητα, ένα όνομα υπάρχει, Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Βάψε το χώρο και αναζητάτε τον κατάλληλο συνδυασμό με όποιο χρώμα και αν διαλέξετε.
η Vitex, την οποία θα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου, όπου βρίσκεται χρώματα, βερνίκια, διακοσμητικά από το 1962 με την εγγύηση του όνοματος Κοσμάγλου. Αξιόπιστη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Περισσότερα στη Φιλίππου 74, στην Καραμαλή 126, στο Σταντίνου Καραμαλή, Εθνική Αντιστασία 82, στο Φίνικα, ή στο 23 10 4 80 606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά. Απαραίτητο, ε! Απαραίτητο, είναι και με τα τρεις. Είναι και τρεις. Νόμιζα και 30, είναι τρεις. Τρεις. Ναι. Τελείωσε. Για ΠΑΟΚ δεν μιλήσαμε πολύ, βέβαια. Είπαμε. Όποιος θέλει θα να. Δούμε ο κόσμος να τα μιλήσει. Ο κόσμος να τα μιλήσει. Για ρωτά τους άλλους. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν πολύ διάθεση να μιλήσουν. Φινάλε είναι. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν πολύ διάθεση να μιλήσουν. Θα ακούσουμε. Σε λίγο. Εδώ είμαστε στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τους διαγωνισμούς να συνεχίζονται. Το Γιάννη τον Πάγκο, τι έχεις είδηση? Α, τα κλειώσω. Λέω μήπως έχουμε κάποια είδηση. Η είδηση στο ποιο κομμάτι, δηλαδή σήμερα. Σε οτιδήποτε, ρε φίλε, μπορεί να έχει κάποια είδηση. Απαγορεύεται. Πού να έχεις είδηση, άλλος μπορεί να έχει. Εντάξει, όταν έχω είδηση τη δίνω. Γίνεται σεισμός. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, θα δούμε. Λοιπόν, το 2310 και τα 390 είναι δικά σα. 955 κενό. Τα μηνύματά σου το 54340. Αλφα-3 κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54344. Αν θέλετε να κερδίσετε τριήμερα σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, σκληρό που γίνονται κάθε μέρα 11 και 4 και θα γίνονται από αύριο. Σκληρό. Στι κληρώσει που θα γίνονται από αύριο. Και Αλφα-2 κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα μπάσκετ. Έχουμε διαγωνισμό και για το Ρίτζι Καζίνο, για το μεγάλο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Μπαρσελόνα, καθώς στο θέατρο Βεργίνα, στη μεγαλύτερη οθόνη η οποία υπάρχει στην πόλη μας, θα μεταδοθεί το παιχνίδι, όπως κάθε χρόνο το Αθλητικό Μετρόπολο στο τελικό του Champions League είναι εκεί, με τρομερό. Με τρομερή διοργάνωση, μπύρα, διαγωνισμούς, χορευτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και ελπίζουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Μπαρσελόνα. Οι προσκλήσεις είναι διπλές, απευθύνονται σε κυρίους και κυρίες οι οποίες είναι άνω των 21 και 21. Γράφεται. Άνω των 21. 23 δεν ήταν. Άνω των 21. Τώρα έγινε 21. Ναι, όπως και κάποτε ψήφιζες άνω των 21 και έγινε άνω των 18 μετά. Μέχρι. Και τώρα είναι νομίζω άνω των 16. Κάτι δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αλφα-1 κενό, καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ελπίζω να μην σας μπερδέψαμε. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από το Hall Double Play με την Ελλάς Online, καθώς έχετε απεριόριστα σταθερές και αστικές και υπεραστικές κλίσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps και όλα αυτά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για τους συνδρομητές Vodafone με 18 ευρώ το μήνα. Στο hall.gr στο 13844 ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Διαφημιστικό διάλειμμα είχαμε πριν. Πολλά είπαμε, πολλούς διαγωνισμούς αναφέραμε. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Παρακαλώ. Καλημέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, την ηλιόλουστη. Καλώς το να. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Στον κύριο Θανάση που δαμάζει τα ντεξ. Καλημέρα κύριε Κόκκινε. Γεια σας. Καλησπέρα στη Μάρθα Βούρτση. Πώς. Μάρθα. Καλησπέρα στη Μάρθα Βούρση του Αθλητικού Μετρόπολης. Α, τώρα είστε σαφείς, ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Γελάω από την Παρασκευή. Τι έγινε ο αρχιδιαιτητής, κύριε Ραπτόπουλε? Αρχιδιαιτητής. Όταν λες αρχιδιαιτητής, ποιον λες? Αυτόν τον φίλο σας που σας έδωσε εκεί. Τον αδερφό σας, τον κουμπάρο σου. Ναι, σας πήρε ο Μάνος και σας είπε άσο ημίχρονος Ζάφης Σταυλαρίδης, άσο τελικό Σωτήρης Μήνης. Το είπε. Το είπα. Το Ηρακλάκιο Σταυλαρίδης. Καλά ρε, τροφινό της εκπομπής. Ωραία, χουάκ που το βλέπεις. Είσαι που είσαι στραγάλης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έχετε ρεπορτάζ. Ναι. Εσείς λείπατε κύριε Ραπτόπουλε το τριήμερο, εύχομαι να περάσατε καλά. Ήσασταν και με ένα φίλο μου κολλητό που δεν σας είπα ότι είμαστε κολλητοί. Ξέρω τα πάντα για το τι έγινε αυτό το τριήμερο. Μην ανησυχείτε. Δεν θα τα πούμε τώρα στο λαό. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, για τον Άρη αυτό που είπατε, υπάρχει κάτι σημαντικό ακόμα. Ψέματα είπα. Για να το ξέρουν οι φίλοι μας οι Αριανοί.
Αυτό που είπατε είναι σωστό, 100%, αλλά υπάρχει και ακόμα κάτι πιο φοβερό. Ποιο? Που πρέπει να τους το πείτε, διότι, όπως ξέρετε, η ΕΠΣ Θεσσαλίας θέλει να ρίξει την ΕΠΟ. Ούτε τον Κάρολο και τον Πέπο δεν μπορεί να ρίξει η ΕΠΣ Θεσσαλίας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι μάζεψε τις υπογραφές και το ένα και το άλλο και σήμερα εκδικάζεται αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. Γνωρίζετε ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι και δύο βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρεως. Και δεν το λέω με καμιά, ίσα ίσα το λέω για να το μάθουνε. Έτσι και να το μάθω και σας δίνω είδηση αυτή τη στιγμή. Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, ρε φίλε, βρεμένη εφημερίδα δεν μπορεί να επιδείξουν. Είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ιστορία? Έχουν κάνει και τέτοια ιστορία λοιπόν. Μπράβο τους. Έχουν κάνει και τέτοια ιστορία. Από εκεί και πέρα, για τη μεγάλη ομάδα της πόλης, τον Ηρακλή μας, θερμά συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά. Χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, η ομάδα μας πήρε αυτό που ήθελε. Αύριο ολοκληρώνεται η ιστορία με την ομάδα του Αλέξιου και την Κυριακή θα έχουμε μια ατμόσφαιρα που πολλά χρόνια έχουν να ζήσουν τα ελληνικά γήπεδα. Διότι ερχόμαστε, κύριε Ραπτόπουλε, πιο δυνατή από ποτέ, αλλά και τιμωρή. Ήρθαμε, όχι ερχόμαστε, ήρθαμε. Όχι, μαθηματικά δεν ήρθαμε, κύριε Κόκκινε. Μαθηματικά ερχόμαστε, λέω, την Κυριακή, πιο δυνατή και τιμωρή όλων αυτών των ανθρώπων που μας κάναν το βίο αβίαιτο. Κύριε Ραπτόπουλε, εσείς φαίνεται ότι ξεχάσατε ότι ο Ηρακλής δεν έχει πέσει βαθμολογικά, παρά μόνο... Δεν είπα ότι έπεσε βαθμολογικά. Πώς δεν είπα ότι έπεσε. Και είπατε μάλιστα ότι ανέβηκε μια κατηγορία, ενώ έπαιξε στην τρίτη εθνική ο Ηρακλής. Εγώ πήγα και με τον Τιμικράτη Λευκάδας, κύριε Ραπτόπουλε, και πολλά παιχνίδια, διότι ευνοήθηκε από τον κύριο Ιωαννίδη, επειδή ήθελε να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός Βόλου και η Καβάλα. Αυτό ξεχνάτε. Είναι αλήθεια. Α, γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε Ραπτόπουλε? Πώς τι όλα θα τα λέω εγώ? 5 χρόνια, κύριε Ραπτόπουλε. 5 χρόνια είμαι στα άγραφα. Στα άγραφα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ραπτόπουλε? Μάλιστα. Έρχομαι πιο δυνατός από ποτέ. Για να δούμε. Να είσαι καλά. Πιστέψτε, κύριε Ραπτόπουλε, αυτά που θα δείτε θα αρχίσουν να σας τρομάζουν. Και το κυριότερο, κύριε Ραπτόπουλε, γρήγορα. Να πεθάνετε και λίγο στο γέλιο. Ακούω την αναμετάδεση στο ραδιόφωνο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο κύριος Βραζιλιάνος στο στούντιο και πετάγεται αυτή η ιδιοφυΐα που ακούει στο όνομα Γιώργιος Παύλα Κωνσταντίνος Ζαΐρης. Ναι. Δεν μπορεί να μου πεις πόσο είναι η Μπράγκερ. Λέει 0-2, απαντάει ο Βραζιλιάνος. Λέει λοιπόν ο Ζαΐρης, πω, λέει ο Κορσέσαο, λέει το πήρε, λέει το σήκωσε. Αδερφέ, μόλις ναι. Το λέει αυτό, λέω κάτι θα γίνει. Τι κακό. Μετά από ένα λεπτό στο 89, λέει ο Βραζιλιάνος, 1-2 μειώνει Sporting Λισαβόνας. Αλλά λέει δεν έχει χρόνο, λέει θα λήξει το παιχνίδι. Στο 93 λέει 2-2. Καλά του λέει Ζαΐρη, τι στόμα είναι αυτό που έχεις. Ο οποίος δεν Ζαΐρης έχει πει στον Αγκάτσι ότι φέτος ό,τι παιχνίδι θα μεταδώσω εκτός Θεσσαλονίκης για τα play-off, μόνο διπλά θα φέρω. Φύγε από εδώ, κακέτρεχή και κακοπρέρετε. Φτάνει. Άντε ρε το Γιώργο του Ζαΐρη, το πιάσει στο στόμα σου. Εσύ δεν τον έπιασες. Δεν είχατε μαλώσει. Δεν έκανες τον έξω. Τι σκέφτεσαι. Κάτι που έκανες εσύ, μην λες για τον άλλον. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν κατάλαβα. Τι να καταλάβεις. Μπερδεύεις τον ναύτη με τον κατελανάφτη, μου φαίνεται. Γιατί εσύ δεν έκανε. Πολύ άσχημα. Γιατί άσχημα. Μπερδεύεις τον ναύτη με τον κατελανάφτη. Ποιος ο κατελανάφτης? Μπερδεύεις τον ναύτη. Ναι. Παρακαλώ. Εσύ είσαι ο κατελανάφτης. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Κόγκο Σεπτάλφο. Έλα, ρε Κόγκο. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ραπ. Ναι, Κόγκο. Για αυτό που είχες πει για τον Παύλο, ρε προφέτρε. Ποιο Παύλο, ρε φίλε? Τον Μυροφορίδη. Ναι. Τον έπιασα, εγώ τον ρώτησα και μου λέει δεν παίζει κάτι. Τι λέει, ακόμα δεν έχουμε μιλήσει. Ναι. Λοιπόν. Και τελικά τι έγινε, έμεινε? Δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχουν μιλήσει. Φίλε. Αυτό με είπα ακριβώς όπως το λέω. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα που μιλούσα πάνε να κατεβεί ο Γρηγόρης από τα επίσημα και πήγε να φάει τα μούτρα του ναού. Κόντα πιο Γρηγόρης. Ναι. Έτσι δεν είναι, Κόκκινε? Α, είχε πιει κανένα τσάι προηγουμένως. Τίποτα δεν είπε. Απλά είχε ένα χαρτί, το πάτησα και γλίστρασα. Και τι τρώει τώρα την εκπομπή? Ποιος τρώει? Τι τρώει, τι έχεις το πάνω? Έλα.
Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Δημοσίευμα που βγήκε τον Γκέκα. Όχι, άμα δεν φύγει να φάει να τον κάνω μόνο τίποτα. Ναι, για λέγε. Ναι. Αυτό το δημοσίευμα που έβαλε. Ρε φίλε. Ποιο δημοσίευμα. Σε απασχολεί αυτό. Πες μου φίλε να μάθω κι εγώ. Να τελειώσει η άνοδος και μαθηματικά και μετά συζητάμε για όλα τα άλλα. Ποιο δημοσίευμα φίλε. Διαβάζει ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλή για τον Φάνη Γκέκα. Α, ναι, σπουδαία μεταγραφή. Το ποσό το είδες. Ποιο είναι. Πολλά δεν είναι, ρε φίλε. Ούτε καν το είδα, ούτε θα το κοιτάξω, φίλε. Τα πραγματικά πώς είναι. Δεν με απασχολεί. Ναι. Μάλιστα. Mm. Καλά, παιδιά. Γεια σου. Και δεν πρέπει να μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Γιατί ρε, μεγάλος παίκτης. Γιατί να μην έρθει. Στον Ηρακλή. Αν θέλετε να αποσύρετε. Ναι, ηλικιακά είναι μεγάλος παίκτης. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ. Ζεστά και μετρητά, Αφή Κωνσταντινίδη καλείτε 18133 τώρα και η Αφή Κωνσταντινίδη κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα στον κόσμο, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Ναι. Ολλανδός ήταν. Ωραία, λοιπόν, να πω εγώ αρχικά τα περαστικά μου στον κύριο Γρηγοριάδη. Άκουσα σήμερα ότι είναι καλά και περιμένω να κάνουμε το σχετικό σποτάκι για τον κύριο Παπαθανασάκη. Ναι. Μπορώ να τον αφαιρώ. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου επιτέλους και ευτυχώς είναι μια μέρα χαράς στη Θεσσαλονίκη, όχι για τους εργαζόμενους, αλλά γιατί ακόμα μια οπαδική εφημερίδα η οποία δημιούργησε κακό στον Ηρακλή επί μια 30 ετία έκλεισε. Συγγνώμη, δεν θα είμαι από αυτούς που θα λυπηθώ επιτέλους και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να λάβει και ο δικός σας σταθμός ότι επιτέλους δεν πουλάει αυτή η ομάδα κύριε στην πόλη όσο και να θέλετε να προσπαθείτε να τις δόξετε από παντού. Δεν πουλάει. Ναι. Τελειώσει, τελείωσε ο κύριος Άκης, ο οποίος ήταν μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΠΑΟΚ για πόσα χρόνια με τα 10.000 δωρεάν. Καταλάβατε, τελειώσαν οι ουρές έξω από για το διαρκείας και να πάρουμε ενημέρωση σήμερα κυρίες και κύριοι. Πώς θα πει η διαρκείας πούλησε σήμερα η ΠΑΕΠΑΟΚ, 2.000 άμα. Δουλεύουν τριπλές βάρδιες εκεί πέρα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το λαό του ΠΑΟΚ που έτρεχε και συνέρε σαν μιλιούνια με την τσέπη του ελληνικού λαού. Για να κάνει, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μωρέ, τώρα δεν να αλλάζουμε έτσι και λίγο κλίμα. Επίσης θέλω να πω και να πληροφορήσω επίσης στο λαό του ΠΑΟΚ ότι στόχος δεν ήταν τελικά το πρωτάθλημα, ούτε η δεύτερη θέση, ούτε η κατάληψη της τρίτης θέσης. Αλλά επειδή υπάρχουν χρέες στην ΠΑΕΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει να βγει τρίτος στο πρωτάθλημα για να παίξει και στα προκριματικά, να πάρει λίγα λεφτά εκεί πέρα όντως προς τους δυνατούς, γιατί υπάρχει μια οικονομική ρευστότητα που πρέπει να λυθεί εκεί στην Τούμπα. Και εκτός αυτού θέλω να πω ότι όσο και να μην παίζετε τον Ηρακλή και όσο και να βάζετε ο ένας φεύγει, ο άλλος διαλύεται, σας ενοχλεί πάρα πολύ κύριε Ραπτόπουλε ότι η ομάδα της καρδιάς σας θα παραμείνει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής ακόμα μια χρονιά, ότι η άλλη ομάδα που προσπαθείτε τόσα χρόνια να έχετε ας πούμε από κοντά σας λόγω της οπαδικής σας ιδιότητας πάει από το κακό στο χειρότερο. Και ότι η ομάδα η οποία πραγματικά πρέπει να ξεπλύνετε το στόμα σας με αγιασμό για να μπορέσετε να μιλήσετε, εντάξει, πάει από το καλό στο καλύτερο και δεν έχεις κάτι να πεις. Δηλαδή η φετινή χρονιά για σένα Ραπτόπουλε είναι σαν να σε βάλω πρωταγωνιστή στην επόμενη ταινία του Κόμι Δράκουλα στον ομώνυμο ρόλο. Κλαίω κάθε μέρα με αυτά που κάνεις. Και σε λίγο πιστεύω ότι ίσως είναι καλό η ΠΑΕΠΑΟΚ να ασχοληθεί και με τις τάσεις μόδας για να μπορέσετε να ενημερωθείτε και για αυτό το κομμάτι της ΠΑΕΠΑΟ και σε λίγο αντί για αναλυτής ποδοσφαίρου να λέγεστε stylist manager. Καλή σας μέρα. Να πάτε όπου θέλετε. Επόμενη γραμμή. Να είστε. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας κύριε. Καλώς τον κύριο Κώστα. Καλώς τον καλό άνθρωπο. Ναι, ακούγομαι. Πολύ καλά. Θαυμάσαι. Ένα έχω να πω. Ναι. Ότι παρουσίασε μία αξιοσημείωτη σταθερότητα ο Ηρακλής και πλέον τι έπαθες. Κλείσ' το ραδιόφωνο κύριε Κώστα. Κλείσ' το. Έχω κλειστό ραδιόφωνο. Γιατί μικροφώνεις, αλλιώς κάποιος το πείραξε. Το πείραξε άλλος. Ναι, έχω κλειστό ραδιόφωνο. Παρουσίασε μία αξιοσημείωτη σταθερότητα ο Ηρακλής και τώρα τον περιμένουμε πλέον στην μεγάλη την κατηγορία να συνεχίσει έτσι. Για τον ΠΑΟΚ είναι λυπηρό. Ποιοι τον περιμένατε? Τον Ηρακλή στην ανώτερη κατηγορία. Ποιοι τον περιμένατε? Τον περιμένουμε να συνεχίσει την αξιοζήλευτη πορεία που έχει κάνει στην πίτα εθνική. Ρωτάω ποιοι.
οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κολλημένοι οπαδοί. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, αυτό που παρουσίασε φέτος σε 4 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό να τα χάσει και τα 4 και γενικά να απογοητεύει, είναι απορίας άξιο, γιατί μια ομάδα της οποίας όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι πληρωμένοι μέχρι τελευταίας δεκάρας να εμφανίζει αυτή την εικόνα. Δυστυχώς μπλέκουμε, οι οπαδοί δεν θέλουν να ακούνε αλήθειες. Δηλαδή, τι το πιο φυσιολογικό είπε ο Γουχού. Μπράβο, σωστό. Τι το πιο φυσιολογικό. Είμαστε μια μικρή ομάδα, δεν μπορούμε να έχουμε... Είμαστε μια μικρή ομάδα. Το εννοείς. Είμαστε μια ομάδα που δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και θα χτυπήσουμε, θα προσπαθήσουμε στα δύο τα παιχνίδια... Να χτυπήσουμε τις ομάδες που μπορούμε να χτυπήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά οι οπαδοί μπερδεύουν την επιθυμία με τη δυνατότητα. Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Επιτέλους, ας κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα. Είμαστε μια ομάδα πάνω από τον Άρη και τον Ηρακλή και τελειώσαμε. Ας κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα, γιατί εγώ θλίβομαι σαν πιερικός που η ομάδα αυτή διαλύθηκε. Θλίβομαι. Έχω 20 χρόνια να πάω στο γήπεδο. Εγώ ήταν εδώ πριν γίνει ένωση η Λάρισα. Είχε Απόλλων Λαρισαϊκό, Τοξότη και Άρη Λάρισας και τρώγανε από 6 μέχρι 10 γκολ. Λοιπόν, και τώρα διαλύθηκε η ομάδα της Κατερίνης, που στις αρχές δεκαετίας του 1962-1963 παίξαμε τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Όταν έρχονταν εδώ οι ομάδες της Αλλήγης, εμείς δεν λέγαμε αν θα κερδίσουμε. Πόσα. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημά μας. Ναι. Λέγαμε πόσα γκολ θα βάλουμε. Τελείωσε. Bye bye. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Υπάρχει ακμή και παρακμή, κύριε, στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Γεια σας. Και ο γιατρός Ηρακλειδέας Οκτινίατρος λέει: οι μικρές ομάδες κάνουν φιέστες ανόδου. Παρακαλώ. Για το αυτονόητο δεν είναι αναγκαία τα πανηγύρια. Σωστό. Παρακαλώ. Παρακαλούμε, ναι. Καλησπέρα. Πέρα. Καλώς το να. Ο κύριο Κώστας είναι αχάριστος. Why? Συγγνώμη, αλλά είναι αχάριστος. Why? Γιατί? Ο Πιερικός μπορεί να έπεσε, αλλά η πόλη απέκτησε άλλη ομάδα στην Αλφεθνική ΑΕ ποντίον. Σωστό. Εντάξει, εντάξει. Και πρέπει να τη στηρίξουν. Και το Κύτρος ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και οι πληροφορίες μου λένε, ναι, την Κυριακή έχουν εκλέξει στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης για την άνοδο. Το δίδυμο Μαντούρο πίσω στην άμυνα και σαν δεκάρι το Σαββίδι, πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ? Δημόσιοι υπάλληλοι. Καλή, έτσι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ομάδα έδειξε ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το ότι ο Τζαβέλας δεν έπαιξε center back και το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ ήταν για γέλια, πώς σου φάνηκε? Ναι. Την προηγούμενη Δευτέρα έλεγε ο Τζόρνταρ, ναι, ότι θα δούμε πού μας συμφέρει, ποια θέση να παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τη δεύτερη μας συμφέρει ή τη τρίτη? Τώρα μα γίνει κανένα διπλό εδώ μέσα που... με τον Ατρόμητο που δεν το βλέπω, αλλά γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και θα λήξει 0-0. Γρηγόρη, ναι. Ναι. Εγώ και ένα στράτος που βγαίνει, ναι, από το Φλεβάρι τα λέγαμε, τελευταίοι στα play-off. Ναι, και εσύ έλεγες ότι δεν πρόκειται. Εσύ έλεγες ότι δεν πρόκειται να πληρώσει και ο Σαββίδης. Οκ. Okay. Και εγώ σου έλεγα θα πληρώσει. Έλεγα. Αλλά ζήτησα συγγνώμη. Τι, τι να το κάνω εσύ. Πιο εύκολο ποιο είναι? Το να προβλέψεις το πολύ δύσκολο ή τι να προβλέψεις το προφανές και το εύκολο? Μόλις δει το budget του χρόνου ο Κόκκινος, θα δούμε ποιος θα προβλέψει. Γρηγορή, δεν ξέρω ποιο είναι εύκολο και δύσκολο. Εγώ ξέρω, δώσαμε δικαίωμα στο Μάνο τώρα να κοροϊδεύει ποιον, την ομάδα. Μάλιστα. Που λέγεται ΠΑΟ. ΠΑΟ, τέλος. Παρακαλώ. Τέλος, επόμενη γραμμή. Τελείωσε. Καλησπέρα. Είπαμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ στα παιδάκια του κέντρου ή γενικών λοιπόν αστικών συνοικιών, οι οποίοι χαίρονται που κλείσαν το Πότ Βορρά, ότι υπήρχαν κάποιες οικογένειες
οι οποίες δούλευαν εκεί. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Χαίρεται γιατί είναι... Οπαδικά λοιπόν, το βλέπω. Οπαδικά χαίρεται. Λοιπόν, ναι, οπαδικά χαίρεται, αλλά τα συγκεκριμένα παιδάκια μία παρατέρα το ξυπνάνε, πάνε κάνουν τζακούζι και μετά πίνουν τις ουισκάρες τους και πρέπει να κάνουν τηλέφωνο εδώ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τα μηδενικά ένσημα τώρα. Εντάξει, άσε. Δεν μπορείς να τους πεις να τους κατηγορήσεις γι' αυτό. Δεν τους κατηγορώ, αλλά να σκεφτούν λίγο ότι αυτή τη στιγμή ακούνε και κάποιοι άλλοι την εκπομπή. Ακούνε και κάποιος άλλος κόσμος, μπορεί να ακούνε και κάποιοι από τις κολλητές αυτές. Και να ακούνε τον άλλον που βγάζει γούστα που έκλεισε μια εφημερίδα που στην τελική να τους πούμε τα νέα που δεν έχουν φτάσει μάλλον στις... στα roof garden τους, δεν έχουν φτάσει ακόμα τα νέα, ότι η εποχή της ηλεκτρονικής εφημερίδας και αυτά έχει έρθει εδώ και αρκετά χρόνια. Με αποτέλεσμα πολλές εφημερίδες, στατικές, κανονικές εφημερίδες, δηλαδή να κλείνουν. Και άλλες αλλά δεν φτάσαν. Ναι. Δεν φτάσαν ακόμα εκεί τα νέα, Κωστή μου. Και να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να τερματίσει τέταρτος, να ξεκινήσει προετοιμασία από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Mm. Να σηκωθούν, να ξεκουμπιστούν 14, 15, 40, 200 άτομα, δεν ξέρω πόσοι είναι, να απομυθοποιηθεί πλέον αυτή η γάγκρενα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα 4 χρόνια με το ζόρι προπονητής, ο Γιώργος Γεωργιάδης, φταίνει ρε στη Σταυράκη, δεν θα πάρεις άλλες ειδήσεις, τι να κάνουμε, δεν γίνεται ένα άλλο προπονητής αυτός, δεν μπορεί. Δεν κάνει ρε παιδί μου. Και να τελειώσουμε. Και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, θα κάνει ο ΠΑΟΚ, να μην ασχολούνται οι φίλοι τώρα του Ηράκλη. Εντάξει, κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Μας χωρίζουν πολλά επίπεδα. Εγώ είμαι τρίτος και πάω για τέταρτος. Και είμαι μέσα στα νεύρα και μέσα στην κρίνια. Και αυτός άμα πάει τρίτος και τέταρτος, θα φωταγωγήσει το... Τέλος πάντων... Θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Το οικοδομικό τετράγωνο που ζουν. Θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Έλα, φάει το γεύμα. Αν έπαιζε τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Και το λέω γιατί φαίνεσαι πετσί ΠΑΟΞής. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ναι. Αγωνιστικά μιλάω. Αγωνιστικά μιλάω. Θες αγωνιστικά πραγματικά? Ναι, πραγματικά. Θα λέγατε εσύ τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλε, πάνε μέσα στην Τούμπα και ρίξει τους 7. Και θα τρώγατε πάλι 6. Βρεάστε. Τι θα γινόταν? Αυτό λέει. Από αυτό το ΠΑΟΚ πάλι 6 θα τρώγες. Γιατί μυαλό δεν έχεις. Δεν έχετε. Φορτωμένος. Καψούρα σας, ο Γκαϊλές σας, και εσάς των Αριανών και των Αεξίδων, αυτονών των τριών ομάδων, γιατί από τότε που ο ΠΑΟΚ πάλισε σε κόσμο την ΑΕΚ, έχουν τρελαθεί κι αυτοί, έχουν αρρωστήσει με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο είναι άλλη φάση. Να είσαι καλά και να προλάβουμε και ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Ένα λεπτό τελευταίο, συγγνώμη. Έτσι πως βγήκανε, ο χρόνος μας ξέφυγε. Πρόσεχε, παρακαλώ. Μην μου βάρεις το μαχιάζι που θα μου δώσει εδώ και μισή ώρα. Ναι. Εσύ, ναι. Ναι. Α, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα. Θα ήθελα να μιλήσω εγώ για τους οπαδούς. Εδώ εγώ θα είμαι οπαδός μιας ομάδας. Η ομάδα μου θα ανεβεί Super League μετά από 4 χρόνια με τόσες αδικίες που έχει περάσει και θα ασχολούμαι με τους διπλανούς. Παοξής μιλάει τώρα, έτσι. Εδώ εσύ ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό που έχει 50 πρωταθλήματα, ρε φίλε. Και θα ασχολούμαι εγώ με τους διπλανούς. Βρεσί, ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό που έχει 42 πρωταθλήματα. Γιατί να μην το κάνει κι αυτός? Γιατί είναι ο αντίπαλός μου εμένα. Ποιος είναι ο αντίπαλός σου? Αυτό που είπε σουρωμένος εσύ. Σουρωμένος, ρε φίλε, σουρωμένος εσύ. Εγώ. Πιωμένος εσύ, τίποτα. Πήγε στο τρίμερο, ήπιε κανένα βαρέλι, Βασίλισσα να πούμε. Κανένα βαρέλι, ξέρω εγώ, κουρτάκι, τι ήπιε. Κουρτάκι δεν πίνω, ούτε Βασίλη θα πίνω, μόνο Σίβας πίνω. Σίβας, άρα θα ήπιες πολύ Σίβας. Λιγμένο ήτανε, τέλος. Γεια. Λοιπόν, σούπερ προσφορά. Σε πειράξω δεν. Καλά το δείχνει. Σούπερ προσφορά από την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Ναι. 5.000 ευρώ έκπτωση αν κατακτήσει το Champions League Juventus. 4.500 ευρώ έκπτωση αν το κερδίσει η Μπαρτσελώνα. Αν το κατακτήσει η Μπαρτσελώνα. 2.500 η απόσταση είναι 2.500 για την Juventus. 2,5 συν 2 για την Μπαρτσελώνα. Μπορείτε να κάνετε δικιά σας τη νέα Οκτάβια ή το Rapid τηλεφωνώντας τώρα στο 596-690 ή στο 596-596. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο με τις τελευταίες γραμμές για την αποψινή εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τα 390 για πάλι δικά σας. Αλφα μη 3 κενό.
Ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα τριήμερα ταξίδια τα οποία δίνουμε Σαντορίνη, Μύκονο και Ηράκλειο. Η κλήρωση 1 και 4 στην εκπομπή πλάκα μου κάνει. Α μη 2 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και α μη 1 κενό. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν μαζί μας στο θέατρο Βαγίνα στο Ρίτσι Καζίνο να κερδίσουν την πρόσκλησή τους μαζί με κάποιον φίλο ή φίλη της αρχείας τους να έρθουν να δουν το μεγάλο τελικό του Champions League, απίστευτα χορευτικά στο ημίχρονο, με κληρώσεις, μπύρα, άφθονη μπύρα και. Σιγά θα ρευτεί, σιγά. Και ποδοσφαιρικό θέαμα. Εγώ θα έρθω, εσύ θα πας. Εγώ κάθε χρόνο εκεί είμαι. Πού, θα είσαι? Κάθε χρόνο είμαι εκεί. Δηλαδή θα έχω μπύρα και από σένα, δηλαδή. Ό,τι θέλει. Θα με δώσει. Και ένα μπουκάλι ουίσκι, άμα θες. Εσύ εμένα. Ναι, εγώ εσένα. Ουίσκι, εσύ εμένα. Ναι. Μπουκάλι ουίσκι. Ένα μπουκάλι ουίσκι. Όχι από τίποτα πετρέλαιο να με δώσει, κανονικό. Στο καζίνο θα σου δώσουν πετρέλαιο. Μπορεί να φέρει εσύ από τον μπακάλικο για να πει ότι θα το βάλει μέσα. Ξέρω εγώ το βάλει. Σε ελέγχουν να τα μπαίνει. Έλα ρε, εσύ θα πει με παρουσίαση στου Μετρόπολη. Μπορεί να κάνει εσύ κάτι τέτοια χώνε. Κάνω τέτοια. Ό,τι μπουρδα του κατέβει. Εγώ λέω μπουρδα ρε. Λοιπόν, τα 390 δικά σα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Hold Up Play από την Ελλάς Online, όπου με λίγα μιλάς πολύ, με 23 ευρώ το μήνα, αν είσαι συντροπητής Vodafone με 18 ευρώ το μήνα, έχετε απεριόριστες και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά και ADSL Internet έως 24 Mbps. Πάμε στον κόσμο να με περιμένει για τους τελευταίους φίλους για απόψη. Άντε πάμε. Έλα γλυκοί άνθρωποι. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε, ναι. Καλά περάσατε το τριήμενο με τον κόκκινο. Ναι. Τώρα θέλουμε τον Ηρακλή. Ναι. Όχι τον Ηρακλή, Ηρακλή αεποντίο Κατερίνης. Και όπως θες πες τον, τι. Ναι, γιατί τον περιμένουμε στην Τούμπα μια βασική ομάδα, τουλάχιστον 6 με 7 γκολ, να ξεσπάμε εκεί αφού δεν μπορούμε να πάρουμε τις άλλες ομάδες, να έχουμε την ομαδούλα αεποντίο Κατερίνης. Να ξεσπάτε εκεί. Να ξεσπούμε εκεί πέρα, τουλάχιστον βρίσκουμε. Σ' αρέσει, βγάζει γλωσσίτσα. Σωστά, σ' αρέσει, βγάζει γλωσσίτσα. Ε. Να κάνετε και κάνα φιλικό. Και κάνα φιλικό, και κάνα φιλικό με τον Άρη. Να νιώθετε και μεγάλη ομάδα, ναι. Σωστά. Όχι, όχι, ο Άρης, όχι. Τουλάχιστον μπορεί να το δώσουμε το μάτσο για να ανέβει κατηγορία. Είσαι και πονόψυχο, να μην ξεχνιόμαστε. Σωστό. Όχι, όχι, αλλά το να έπονται ο Κατερίνα την αγαπούμε πολύ αυτή την ομάδα, αφού βγήκε. Άλφα εθνική, δεν μπόρεσε ο Ηρακλής. Δεν μπορείς να μιλάς εσύ για αφημί. Ο πρώτος διδάξαντας. Να το. Όχι, 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 λάθος κάνεις φιλαράκι. Καλά, λάθος. Αφού δεν μπόρεσε ο Ηρακλής να βγει άλφα εθνική, δίκαια εποντίον. Καλώς να έρθει στην αγαπημένη μας έδρα στην Τούμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Αφού είναι τόσο ανυπόλυπτη ομάδα, γιατί ασχολείσαι μαζί της. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, καλέ άνθρωπε. Λοιπόν, είδατε τι κάνετε τώρα. Με το να κάνετε σχεδόν συμπαραγωγούς τον Μάνο και τον Ολλανδό κάθε μέρα. Πώς τους κάναμε συμπαραγωγούς? Εξοργίζετε τον λαό του ΠΑΟΚ. Έλα, μωρέ, εδώ ο λαός του ΠΑΟΚ δεν εξοργίζεται με την ομάδα του. Με τον Μάνο θα εξοργιστεί. Πότε ήταν τελευταία φορά που εξοργίστηκε, μωρέ, ο λαός του ΠΑΟΚ? Εντάξει. Ο Απέλ. Πότε, όταν έκλεισε το φίλο σου στο Πορμπαγκάζ. Όχι. Αυτό δεν το. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Να απαντήσω. Ναι. Μπορώ να απαντήσω. Ναι. Μα δεν τον κλείσαν για τον ΠΑΟΚ, για τον Γκαρσία τον κλείσαν. Ο ΠΑΟΚ τον είχαν χεσμένο. Ο Γκαρσία είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ, φίλε. Όχι, ο Γκαρσία είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Όχι, ο Γκαρσία είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ξεχνιέσαι. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη ιστορία. Όπω είναι και ο Κούδα, όπω είναι και ο Σκαρτάδο. Ξεχνιέσαι. Όλοι οι μεγάλοι παίχτε που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Δεν μου τα λε κανένα. Όπα, μάζεψε το λίγο γιατί όταν μου συγκρίνει τον Γκαρσία με τον Κούδα και τον Σκαρτάδο. Ξέρω, ντροπή, ναι. Είναι ιεροσιλία. Τον έβαλες μαζί, είναι ιεροσιλία, φίλε. Η ιεροσιλία είναι. Κατά δηλαδή, τελευταία φορά που εξοργίστηκε ο Λαό. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου. Σε παρακαλώ. Να πει ό,τι θέλει. Πόσο έξυπνο λαό είναι του ΠΑΟΚ, θε να το πω εγώ. Να το πω εγώ, ναι. Ωραία, ωραία. Ναι, τι, θα μιλήσουμε όσο θε. Πήρα για να πω τη γνώμη μου. Μην μου επιτίθεται. Έκανε μαγιά με τον Γκαρσία. Για τον Γκαρσία, όχι για τον ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω. Εμένα μου είπες πότε θυμάμαι τελευταία φορά που οργίστηκε ο κόσμος και σου απάντησα. Ναι.
Ήταν ψέματα αυτό που είπα. Όχι, αλλά δεν εξοργίστηκε. Σωστό. Έφυγε μέσα στο πορμπαγάζο ο Φιλαράκος. Σωστό. Ψήγιο, σε έβγαλε δεύτερο με τον Μπέλκα. Ωραία. Ναι. Άρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν πήγε με τον Δόνη, πήγε με τον Καρσία. Ναι. Για κάποιο λόγο που για θέση δεν το πιστεύει. Έδιωξε τον καλό τον προπονητή και κράτησε τη σαβούρα. Ωραία. Είναι η γνώμη σου. Είναι η γνώμη σου. Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας τα χάλια τώρα. Έλα, στη δικιά μας ομάδα. Λοιπόν, κάθε χρόνο όταν έρχεται αυτή η περίοδος, ψάχνουμε να βρούμε πόσοι παίχτες θα μείνουν στο ρόστερ. Δύο, τρεις. Όχι. Έτσι δεν είναι. Η ατάκα είναι να φύγουν όλοι. Ναι, ναι. Να μείνουν δύο, τρεις και τα λοιπά. Όχι, δηλαδή, τρεισήμισι-τέσσερα χρόνια κάναμε μια τρύπα στο νερό. Λίγα λόγια. Ναι, αλλά όμως στο διοικητικό και στο οικονομικό έκανες βήμα. Μην τα θες όλα δικά σου. Όντως. Όντως έκανες στο αγωνιστικό μια τρύπα στο νερό. Όμως έσβησες τα χρέη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είσαι με το σωματείο απαξιωμένος. Και στα λέω εγώ που σε κάνω κόντρα, έτσι. Δηλαδή, φέτος και τέταρτος να βγεις στα πλέοφ, έχεις σβήσει τα χρέη. Από εκεί και πέρα κοιτάς το αγωνιστικό. Ας τη χρονιά, φέτος πάει στο διάλογο. Με τη διαπίστωση λοιπόν αυτή ότι 3,5 χρόνια ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έτσι. Και επειδή πολλοί φέτος κατηγόρησαν και το φετινό προπονητή, όπως και τους περσινούς που τους διώξαμε άρον-άρον, ότι δεν έκανε καλή προετοιμασία, ότι είναι γραφικός κτλ. Εγώ προκαλώ τον ιδιοκτήτη της ομάδας να κρατήσει τους ίδιους ακριβώς παίχτες, να πάρει έναν προπονηταρά όποιον θέλει, να κάνει αυτό την προετοιμασία και να δούμε πού θα πάει. Ναι. Να δούμε πού θα πάει. Αν πάει πάνω από δεύτερη θέση, όχι δεύτερη, συγγνώμη, έρχεται ο Μελισσανίδης. Μην έρθει και πιο κάτω. Ναι. Αν έρθει πάνω από τη θέση που ήρθε φέτος, τότε συζητάμε. Κάνω ό,τι θέλετε. Καλώς, τα λέμε. Με οποιοδήποτε προπονητή. Τα λέμε, τα λέμε. Γεια. Καλό απόγευμα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Μάλλον καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ψήφισε. Ναι. Πάλι έξω. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Ψήφι. Το κροκόδιλο φωνάζεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Περίμενε. Τι περίμενε. Δεν έχει περίμενε. Έλα. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Πού είναι, που έπεσα έξω. Πού το κατάλαβες. Από το θόρυβο που κάνει το τηλεφωνό του, είναι χαρακτηριστικό. Ακούς καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά, ναι. Έλα, Σιφ. Λοιπόν, πριν από 20-25 μέρες περίπου, έκανα μία παρέμβαση που αφορούσε το εργατικό ατύχημα που συνέβη στα ελληνικά πετρέλαια ιδιοκτησίας του κυρίου Λάτση. Ναι. Σήμερα κατέληξε και ο τρίτος. Πάει. Που νοσηλευότανε. Ο ένας με δύο ανήλικα παιδιά, ο άλλος επίσης με δύο ανήλικα παιδιά, ο τρίτος με ένα ανήλικο παιδί. Αμέσως μετά από αυτή την παρέμβαση βγήκε κάποιος κύριος και με μάλωσε γιατί πολιτικολογούσα. Και λέω τώρα, έχοντας την εμπειρία και τη γνώση, ότι οι τρεις συνάνθρωποι μας που πήγαν για μεροκάματο των 3,5 ευρώ την ώρα και κάναν οξυγονοκόλληση σε μια δεξαμενή χωρίς την παραμικρή το παραμικρό μέτρο υγιεινής και ασφάλειας με αποτέλεσμα την έκρηξη χωρίς να έχουν δίωδο για να μπορούν να βγουν γρήγορα και καήκαν ζωντανοί και αφήσανε 5 παιδιά ορφανά, είναι πολύ καλύτερα να ασχοληθούμε, μιας και δεν θα τα ακούσουμε αυτή την είδηση στα μεγάλα κανάλια ως είδηση. Δεν το πιστάει και η τρέμη. Με τι όρους θα κληθούν τα παιδιά μας να ζήσουν τον εργασιακό τους βίο. Τον εργασιακό τους βίο. Και αν εγώ, εν πάση περιπτώσει, έχω μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση, θα άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενός άλλου αυτινού που με μάλωσε. Γιατί πιεσμένοι από την ανεργία για εξευτελιστικά μεροκάματα οθούνται μέσα σε δεξαμενές θανάτου άνθρωποι να βγάλουν το μεροκάματο. Γιατί παρόμοιες εργασιακές σχέσεις, χωρίς βέβαια αυτή την πίεση, μια που είναι άλλη φύση της δουλειάς, έχουν τα παιδιά που ασχολούνται ως μαθητευόμενοι στη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, στον τουρισμό, με επίσης εξευτελιστικά μεροκάματα, που τρώνε μέσα τα αποφάγια των τουριστών και οθούνται και
κοιμούνται στα δεύτερα και στα τρίτα υπόγεια των ξενοδοχείων. Γιατί αυτές είναι οι σημερινές εργασιακές σχέσεις. Και εγώ θα άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν τις απόψεις του φίλου που βγήκε και μου την έπεσε για το πού θα πάει αυτό το πράγμα και με τι όρους και τι προϋποθέσεις θα δουλέψουν τα παιδιά μας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για την επισήμανση του φίλου του Κόκκινου. Το γεγονός ότι ο γέροντας στην ΚΟ προσέγγισε με τη σεμνότητα που έπρεπε την έγκυο γυναίκα και της έδωσε τα 10 ευρώ που αποτελούν πολύ μεγάλο κομμάτι της πενιχρής σύνταξής τους, είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να γεμίζει ελπίδα και περηφάνεια ότι κάτι μπορεί να πάει καλύτερα για αυτόν τον τόπο. Σόπα. Γιατί προσπερνώντας την ακροδεξιά ρητορία ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι και ότι είναι σκουπίδια, τους προσέγγισε σαν άνθρωπος και αυτό δεν αφορά μόνο τον γέροντα, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο τους προσεγγίζουν η τεράστια πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών μας και προσπάθησε να παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο αυτής της γυναίκας. Εγώ δεν εκείνη τα πιστεύω, η ελπίδα λοιπόν στην αλληλεγγύη. Εγώ δεν ευχαριστώ τα πιστεύω πολύ που με ακούσατε. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Του γυάλισε η πιτσιρίκα και την έδωσε το 10 ευρώ για τα περαιτέρω, τα λοιπόν, γεννή και μετά. Άστε τα τώρα. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα πάει ο κύριος Ευρένο Γλουθόδωρος, Παναγιώτης Κιονίδης, Χριστιανίδης Δημήτρης. Ποιο ΠΑΟΚ? Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ευρένο Γλουθόδωρος. Ευρένο Γλου. Ναι. Παναγιώτης Κιονίδης, Χριστιανίδης Δημήτρης. Λοιπόν, και για το καζίνο, ο κύριος Καραμίτζιος Σωτήρης, ο κύριος Βουχάρας Γιώργος και ο κύριος Γκαϊδαζής Δημήτρης. Μάλιστα. Επικοινωνείτε με τη γραμματεία, έχει κρατημένα η Ελένη τα ονόματά σας. Υπενθυμίζω ότι στους αφούς Κωνσταντινίδη, μπορείτε να αποσύρετε το αυτοκίνητο τόσο εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Και εκτός των άλλων, να βρείτε και το ανταλλακτικό το οποίο ψάχνετε στην αγορά, καθώς υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών όπου σας παρέχεται το δικό σας από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Παρακαλώ. Εμπρός, καλησπέρα. 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 Καλό μήνα. Καλό μήνα. Δύο του μήνας έχουμε. Χθες λέγανε καλό μήνα. Και αύριο θα λέω καλό μήνα. Τι έγινε. Και στις 20 του μήνας πες καλό μήνα. Εγώ μιλάω. Έλα φίλε, εσύ μιλάς. Ναι. Ήθελα να πω για την ομάδα ΕΠ Κατερίνης. Ναι. Αυτή η ομάδα έφτασε στο ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Έπαιξε στο ημιτελικό. Α, μπράβο. Ναι. Αυτή η ομαδούρα που βράζει πρώτα βράζει στη Θεσσαλονίκη. Πού έπαιξε αυτή. Σχολή τυφλών. Αυτή έχει παίξει, φίλε μου, 30 τελικούς. Θα σε πει ένας παοξής. 30 τελικούς, το ξέρουν οι τελικοί. Το ξέρουν. Ναι, το ξέρουν, ναι. Ναι, αμέ. Εγώ 20 χρόνια είναι που παίζονται τα κύπελλα στην Ελλάδα. Πώς έπαιξαν 30. Αυτή η ομάδα κάθε χρόνο βγαίνει στην Ευρώπη. Ενώ εσύ έπαιζες με την Τρίγλια. Όταν παίζαμε στην Ευρώπη, αυτή η ομάδα ήταν ακόμα στην Κωνσταντινούπολη. Πότε παίξατε στην Ευρώπη, φίλε. Εκτός αν θεωρείς την Κύπρο εξωτερικό, εσύ. Τότε πάω πάσο. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα Κωσή και Γρηγόρη. Καλώς τον. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να κάνω μια καλοπροαίρετη συμβουλή προς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και κακοπροαίρετη να κάνεις. Ναι. Για να μην χαθεί ο στόχος της δεύτερης θέσης που οδηγεί απευθείας στο UEFA, να βρουν τον μεγαλομέτοχο και να τον βρουν να δώσει πρίμη στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσει τους 5, οι υπόλοιποι όλοι είναι χαμηλόμισθοι και είναι παιδιά που παίζουν μπάλα και θέλουν το δώρο τους. Δώρο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο δύο ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο τελευταίος. Ούτε ζημιά έχει, δηλαδή υπάρχει μια ομάδα χωρίς κηδεμόνα. Κάνεις ένα τεράστιο λάθος, φίλε μου. Βάζουμε στοίχημα Γρηγόρη ότι δεν υπάρχει πριν. Θες να μ' ακούσεις. Βάζουμε στοίχημα ότι δεν υπάρχει πριν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Κίτσιος. Θες να μ' ακούσεις. Θες να μ' ακούσεις. Για πες. Λοιπόν, για μένα αυτό που λες είναι λάθος. Για ένα πολύ απλό λόγο. Έχουν αναλογιστεί οι παίκτες που παίζουν και ότι από αυτό το μαγαζί που λέγεται ΠΑΟΚ διαφημίζουν τον εαυτό τους για να πάει κάπου αλλού πολύ καλύτερα. Από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Αν το θεωρούν αυτό υποχρέωσή τους, τότε με συγχωρείς. Την έχουν πατήσει άσχημα. Μα αυτό δεν έχουν αντίκρισμα, ρε Γρηγόρη, πλάκα με κάνεις. Αντίκρισμα. Όταν βλέπω, ρε φίλε, είμαι σε μια δουλειά που βλέπω ότι ο μεγάλος της δουλειάς μου σκάει μύτη σε ένα τεχνικό διευθυντή ένα 200 και δεν θα κοιτάξω εγώ να πάρω λεφτά. Πρέπει να είμαι πολύ μεγάλο χαϊβάνι να περιμένω πριν. Το επιδιώκω μέσα από τη δουλειά μου, φίλε.
Γρηγόρη, παράδειγμα σε φέρνω. Και εγώ παράδειγμα σου φέρνω και σου λέω. Όταν σκάει ένα 200 στον Ομπόα, 800 πόσο του δίνουνε. Μα αυτό είπα, αυτοί είπε, εξαιρούνται αυτοί. Δεν μ' ακούς. Άρα μπορώ να πάρω κι εγώ. Όπως πήρε ο Κλάους, έτσι μπορεί να πάρει και ο επόμενος. Τι θα πει πριν τώρα, πλάκα μου κάνεις. Εκτός αν είναι στιγμή. Το μεγαλύτερο κίνητρο, φίλε, είναι η ομάδα η οποία αγωνίζεται και ο ιδιοκτήτης που σκορπάει εκατομμύρια. Αν δεν το καταλαβαίνεις, με συγχωρείς. Γρηγόρη, στον Ηρακλείο Περώνη πήρε 100 ευρώ και επειδή έβα στην ομάδα πήρε 110, θα καταλάβεις. Μα καλά, είμαι βλάκας, ρε φίλε, μάλλον. Οκ. Εντάξει. Στον επόμενο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο μεγαλύτερο IQ στον κόσμο έχει Θεσσαλονικιός με 160. Και το μικρότερο IQ πάλι Θεσσαλονικιός το έχει. Με 4. Ναι. Για σένα το λέω. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τώρα ξύπνησες. Όχι, δεν ξέρω πότε βγαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Δύο λογάκια να σου πω. Να πεις. Καταρχήν, σ' ακούω περίπου κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο. Εμένα ή τον χοντρό. Και τους δύο. Ας το χοντρό. Ο χοντρός σε κάνει την καλύτερη αβάντα. Πού? Έξυπνος είσαι. Αβάντα γιατί, τι αβάντα. Σε κάνει την καλύτερη αβάντα. Εμένα. Ναι. Εσένα, μια χαρά σε κάνει. Μια χαρά γιατί. Και λες ότι θες. Ναι. Και βλέπεις κάνει του Μπεκί. Ναι. Άστο χοντρό. Λες, ε. Λοιπόν, να σου πω μια συμβουλή. Κάτσε να ακούσουμε τη συμβουλή. Ωραία, μπορείς να γίνεις αθλητικό ραδιόφωνο. Εμείς. Έχεις γίνει θείασος. Δεν χρειάζεται, επειδή ο τίτλος σου είναι της κακομοίρας και λοιπά, να το παίζεις Χατζηχρίστος, να τον έχεις και τον άλλον από δίπλα για να γελάμε. Αθλητικό ραδιόφωνο να... Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να παίρνεις δραμές για να ακούω. Εγώ σ' ακούω τώρα μισή ώρα, έλειπα. Σ' ακούω μισή ώρα. Να σου πω το έργο το σημερινό. Πες το. Πήρανε 3-4 Ιρακλειδίδες. Ναι, πήρανε. 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 Βάλτο με από τη μαγνητοσκόπηση και αύριο. Μαγνητοσκόπηση. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Α. Άλλαξε το λίγο το εργάκι, ξέρεις μπάλα. Μπακ. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν βλέπεις μπάλα για να πεις. Εντάξει, δεν μπάλα, τι να πω, μωρέ, τώρα να σου αναλύσω. Θες να ασχοληθώ ένα τέταρτο με τον μπάλα. Είσαι φοβερός κωμικός, αγόρι μου. Εσύ και μπάλα, να μην ασχολούσουμε την μπάλα, μπορούσες να γίνεις εύκολα κωμικός. Μπορεί, μπορεί. Καταλαβες. Μπορεί, μπορεί. Δεν απλά ξέρω. Δεν είναι λίγο κουραστικό, ρε, εσύ τα ίδια και τα ίδια. Τώρα θες να σου αναλύσω ένα τέταρτο τον μπάουκ, θα κάτσεις να πεις. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, τα νούμερα σου τα παίρνεις όπως και να έχει. Α, τον μπάουκ. Δεν σε μίλησα, εγώ σε είπα για τον μπάουκ. Θες να σου αναλύσω τι, τον Παναθηναϊκό, πώς έπαιξε χθες. Τι ναι, ρε αδερφέ. Αυτό εντάξει, ναι, γιατί εντάξει τι είναι, μόνο εδώ είμαστε, μόνο εδώ δύο μάτς. Δεν το επιτρέπω, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει δεν να το επιτρέπω να το κάνει. Για τη Β' και τη Γ' εθνική. Ο Άμπαλος δεν με επιτρέπει. Ακούνε. Δεν το επιτρέπω. Ο Άμπαλος δεν ξέρει μπάλα και δεν επιτρέπει. Δεν το επιτρέπω να το κάνει. Ο Άμπαλος, δίπλα. Να στον Άμπαλο, μια χαρά είναι ο Άμπαλος. Το έχω ξαναπεί, μια χαρά είναι. Σου λέω, δεν τον επιτρέπω να μιλήσει για μπάλα. Και εσύ και αυτός είστε πανέξυπνοι. Τουλάχιστον κάντε του χρόνου ένα καλό σενάριο, ένα άλλο. Άκου λίγο, γιατί αρχίζουμε και βαριόμαστε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Είναι τόσα πολλά που βασανίζουν όλο τον κόσμο, που αν καθίσουμε να μιλήσουμε και εμείς σοβαρά, που δεν είμαστε για να μιλάμε σοβαρά. Κόκκινε μου, δεν σου είπα να μιλήσω σοβαρά. Κατάλαβες, δηλαδή, ωραίο είναι λίγο αυτό μπάλα, λίγο μπάλα παραπάνω. Εσύ, λίγο δηλαδή. Πιο ευρύο, πιο ποδόσφαιρο ρε παιδί. Ναι, καλή, δηλαδή, καλή κριτική, θεμητή, οκ, πες ό,τι θέλεις, ωραίος. Πάντως να ξέρεις ότι είναι καλό προαιρετή, ναι. Σας συμπαθώ και τους είδες, δύο πάρα είδες πολύ και εσένα και είδες τον να σε αντιμετωπίζουμε με τρόπο... Πάντως... Απλά ρε κόκκινε, κουράστηκα ρε, βαρέθηκα ρε, το ίδιο πράγμα αυτό το έλα, σεβαστό, σεβαστό, αλλά να ξέρεις ότι δεν μπορούμε να προδιορίσουμε ποιος θα πάρει την όταν δω στην Τούπα 30.000 κόσμο και παίκτες γρήγορους. Υπάρχουν και κανόνες. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες, έχουν βαθμίδες. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να είσαι καλά. Το άκουσα αυτό. Αντέγια. Βαθμίδες. Ναι. Μην πάει σε το Ηρακλή λοχαγό και τον πάω κρυολοχία. Λοιπόν. Σου λέει. Το κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Πάρ' τον τελευταίο. Υπενθυμίζω πριν πάμε στο τελευταίο ότι υπάρχει μια ανεπανάληπτη προσφορά στην εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος. Τηλεφωνείτε τώρα στο 596-690 ή στο 596-596. Αποκτήστε τη νέα Οκτάβια ή το Rapid με έκπτωση 5.000 ευρώ. Αν κερδίσει το τρόπαιο του Champions League η Juventus με έκπτωση 4.500 ευρώ, αν το κερδίσει, αν μέχρι το κατακτήσει. Πότε ισχύει αυτό, Γρηγόρη? Αυτό ισχύει μέχρι και μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή και Δευτέρα τηλεφωνούν και το απλά και αυτό λέω πάρτε από τώρα και κάντε κράτηση. Συγγνώμη, δηλαδή μετά το μάτς δεν ισχύει, αυτό θέλω να πω. Μέχρι πότε μετά ισχύει? Το μάτς δεν ισχύει, όχι. Μέχρι το Σάββατο ισχύει. Μέχρι δηλαδή. Και τη Δευτέρα ισχύει. Μέχρι και τη Δευτέρα. Ναι. Δηλαδή εγώ τη Δευτέρα, άμα πάρω τηλέφωνο και κλείσω το Rapid, το Spare, αν έχουν εξαφανιστεί.
και πρέπει να περιμένει. Σκοπός να το πάρεις τώρα. Όχι, ας το πάρω και σε ένα μήνα, δεν με πειράζει εμένα. Όχι, τα ετοιμοπαράγοντα για μένα έχουν σημασία. Ω, δεν με πειράζει. Ο άλλος κάνει τα λεφτά του. Εγώ θέλω να το πάρω και να το φέρει και σε δύο μήνες. Μπορεί να το φέρει. Αυτό λέω. Να πάρω το Sparkback, πώς το λένε αυτό. Spaceback. Spaceback με 9,5 χιλιάρια. Πάμε στο τελευταίο για να προλάβει. 9,5 χιλιάρια, τζάμπα. Έλα, φίλε, ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Κλείσε το ραδιόφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, με ακούτε. Έλα, φίλε. Ναι, ναι, εγώ ακούγομαι. Εκεί, εσύ, τελευταίο για σήμερα. Ναι. Ωραία, ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Καταρχάς, δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα αφορά τον κύριο Ραπτόπουλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είστε δημοσιογράφος? Όχι. Πληρώνετε δημοσιογράφος? Όχι, με πληρώνουν για υπάλληλο γραφείου, πώς το λένε, κλητήρας. Όχι, όχι, σοβαρά μιλάω. Ναι, σοβαρά λέω κι εγώ. Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι στην ΕΣΥΕΜΤ γραμμένος πουθενά. Δημοσιογράφος είναι, κύριε. Το όχι, δεν είμαι. Όταν εγχειρίστηκα δύο φορές φέτος, πλήρωσα από την τσέπη μου, δεν με πλήρωσε κανένα ΕΣΥΕΜΤ, στο ΙΚΑ ήμουν. Ωραία, γιατί θέλω να πω κάτι πολύ βασικό. Πάνε στη δημοσιογράφη σας αφορά. Αν δεν είστε, όντως. Όχι, δεν είμαι, δεν είμαι. Πραγματικά, αν ήμουν. Εντάξει, τότε μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Όντως, αν δεν είστε δημοσιογράφος, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Γιατί άκουσα την Παρασκευή την εκπομπή και δηλώσατε εφθαρσός ότι από τον Ηρακλή παραιτήθηκε ο Μηροφορίδης. Ναι. Και θα το ακούσουμε τη Δευτέρα. Ναι. Εγώ από το πρωί, όντως, γιατί ήθελα να το ακούσω, μια υπεύθυνη γνώμη ενός δημοσιογράφου, προσπαθώ να ακούσω μια τέτοια είδηση. Δεν την έχω ακούσει πουθενά. Αλλά αφού μου λέτε ότι δεν είστε δημοσιογράφος, εντάξει, δεν εννοώ, και εγώ μπορώ να βγω στον ναι, ούτε άκουσα όμως ότι ανανέωσε ο Μηροφορίδης. Περιμένω. Ναι. Εντάξει, τη Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπατε αυτό την Παρασκευή όμως. Είπατε ότι παραιτήθηκε και θα το ακούσουμε τη Δευτέρα. Όχι, δεν θα συνεχίσει. Αυτό. Όχι, δεν είπα τη λέξη παραιτήθηκε. Να σας πω η λέξη παραιτήθηκε δεν την είπα. Δεν θα μείνει στον Ηρακλή. Εντάξει, μα το απαντήσατε μόνος. Όταν μου λέτε δεν είμαι δημοσιογράφος, τελείωσε. Και εγώ αυτή τη στιγμή λέω ότι παραιτήθηκε ο Ραπτόπουλος από τη θέση του. Τελείωσε. Και θα το ακούσετε την Τετάρτη. Δεν είπα παραιτήθηκε. Είπα δεν θα συνεχίσει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, δεν θα συνεχίσει. Δεν θα συνεχίσει τον Ηρακλή, είπα. Ναι, αυτό. Άρα δηλαδή το ρήμα, το συνεχίσει, το παραιτήθηκε, έχει τη διαφορά. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είσαι δημοσιογράφος. Όχι, άλλο παρετούμε και άλλο δεν συνεχίζει. Ωραία, ακούστηκε αυτό το οποίο είπατε. Ναι, γιατί ακούστηκε. Θα ακούσουμε τη Δευτέρα από τα ραδιόφωνα. Δευτέρα από τα ραδιόφωνα. Τώρα ότι πήγε Τρίτη, δεν ακούστηκε. Μπορεί να ακουστεί αύριο, δεν ξέρω, ναι. Μα εσείς είπατε Δευτέρα. Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, λοιπόν, αν ακουστεί την Πέμπτη, θα είμαι κατακριτέος. Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αυτό, όχι, όχι. Θα έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Αν δεν, ναι, αν δεν ακουστεί, θα είμαι μεγάλο. Ναι, ναι. Θα υποστώ συνέπεια αφιβολία. Όχι. Πώς. Θα είμαι αφαιρέγγυος. Πώς, θα είμαι αφαιρέγγυος στο κοινό, πώς, τι λέτε. Ωραία, εντάξει, αφού χαίρομαι που το λέτε, γιατί όντως θα ισχύσει. Μπορεί να μην είμαι δημοσιογράφος στο κοινό, θα έχω μια. Αν ο Ηρακλής είχε ατυχές αποτέλεσμα, που? Πιστεύω ότι ένα μισό της εκατό, ό,τι θέλετε, πείτε το εσείς, θα είχε κάποια σημασία και αυτή η δήλωσή σας. Άρα όντως πρέπει κάτι να υποστείτε σε περίπτωση που δεν ισχύσει. Μπορεί να χάσω χίλιους ακροατές. Δεν είναι για μένα κάτι να πει. Αυτός λέει βλακίες και κατά κάποιο τρόπο δεν τον ακούω ξανά. Δεν θα είναι για μένα. Ωραία. Θα είναι. Αυτό θα είναι χειρότερη τιμωρία. Ωραία. Ωραία. Άρα θα περιμένουμε την Πέμπτη. Θα περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε τώρα. Να είστε καλά. Όχι, δεν υπάρχει δεύτερο γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκο. Αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο. Από τον Κωστή Ραπτόπουλο, τον Γρηγόρη Κόκκινο, τον Θανάση Πολίτη και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι εργάστηκαν για την εκπομπή. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, πρώτα ο Θεός. Με το Μηροφορίδη, έμαθες τίποτα? Θα μείνει, αύριο. Θα φύγει. Αύριο. Τι είναι αύριο? Δεν απάντησε αύριο. Θα μείνει ή θα φύγει? Δεν επήγει, να τελειώσει το παιχνίδι και θα πω. Γιατί άμα δεν τελειώσει το παιχνίδι, δεν μπορεί να πει. Θέλω να το πω μεθαύριο, έχει σημασία. Έμαθα τι γίνεται. Τι θέλει, τι έγινε. Το 100% σίγουρο είναι ότι υπογράφει. Μέχρι την Παρασκευή το συμβόλαιο του Παπαδόπουλου. Ωραία, ο Παπαδόπουλο. Τον άλλο. Ο Παπαδόπουλο είναι. Ναι, ο άλλο. Ναι. Επειδή έλεγε μπουρδε στον κόσμο. Ναι, ναι. Και για τον Παύλο τον Μηροφορίδη θα σα ενημερώσω την Πέμπτη. Αύριο, σήμερα δεν έχει βάσει την Πέμπτη. Την Πέμπτη μπορεί να βγει και το θέμα. Θα μα ενημερώσει μετά, εσύ. Α, το βγάλει. Εγώ δεν λέω ότι θα το βγάλουμε πρώτη. Εσύ πε ότι θα το βγάλουμε πρώτη. Δεν έμαθε, έσκαστο. Άντε βρεσούπια. Άντε βρεσούπια. Άντε βρεσούπια. Άντε βρεσούπια. Άντε βρεσούπια. Άντε βρεσούπια. Άντε βρεσούπια, 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 άντε βρεσούπια.